φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Χαίρετε. Εντάξει, μαρθαγή η πόλη σήμερα. Αν και εμείς δεν είμαστε ραδιόφωνο της πόλης, είμαστε ραδιόφωνο όλης της γης. Γεια σας και από μένα, ναι, είμαι ο Γιώργος Σαράντος και πιστεύω να περάσουμε ένα δύο ώρο όμορφο, ναι. Εφόσον το επιτρέψει και ο Ραπτόπουλος φυσικά. Εγώ δεν θα επιτρέψω να περάσεις δύο ώρο όμορφο, μπορεί να περάσεις δύο ώρο καθόλου καλό. Λοιπόν, θα ήθελα πρωτού πούμε, ναι, λέγε. Κάνε λίγο κάτι. Να πω για τις γυροκαρβουνιές να πούμε, γιατί μια και έρχεται μεγάλη εβδομάδα, εγώ μεγάλη εβδομάδα πάντα τρώω γύρω. Είναι η μόνη περίοδος που τρώω τόσο πολύ γύρω, μεγάλη εβδομάδα, ιδιαίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή. Και νομίζω ότι αν διαλέξω τις γυροκαρβουνιές θα μου έρθει ιδιαίτερη νοστιμιά, την ώρα που θα περνάει ο Επιτάφιος απ' έξω, εγώ θα κάθομαι με το γύρο μου, γιατί θα είναι ψημένο στα κάρβουνα. Μόνο τα κτίνη κάνουν τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι. Μόνο τα κτίνη. Ναι, μόνο τα κτίνη. Μόνο τα κτίνη. Ναι, δηλαδή εσύ αυτή την κοιλιά την έκανες πριν τρώγοντας πράσα, ναι. Λοιπόν, Διαβόλα και Λαμπράκι γωνία είναι η μαγαζάρα. Και είναι μαγαζάρα γιατί ψήνεται ο γύρος όρθια σε κάθε τι, έτσι, ψιστιέρα και από κάτω το κάρβουνο και οι εκπληκτικά και οι γεύσεις είναι φοβερές. Εγώ λοιπόν θα πάω στο μαγαζί μεγάλη εβδομάδα, θα φάω, θα πιω και θα μουστάρω ιδιαίτερα τη μεγάλη εβδομάδα. Ναι, θα πάω στην κόλαση. Στην ψυχή μου. Αλλά μετά θα το κάνω σαν τον, πώς το λένε, θα το κάνω σαν τον Πάσαρη, ο οποίος σκότωσε καμιά εικοσαριά. Μόλις φτάσει 70 χρονών θα γίνει μοναχός και θα τον σώσει ο καλός Θεούλης. Θα πάει η ψυχούλα του εκεί με τους αγγέλους, θα πούμε. Έτσι λέει η θρησκεία μας. Και ο Μάκαρος. Ναι. Ποιο? Και ο Μάκαρος. Ποιος Μάκαρος? Ο Μάκαρος, ο χριστιανός. Ο Ψωμιάδης. Δεν πέθανε ο Μάκαρος, στη Βραζιλία είναι μέσα. Ναι. Πτώμα δεν είδανε στο φέρετρο μέσα. Να έχει υπόψη. Ναι. Τώρα εγώ τα λέω αυτά για να βγει να με κατετροπώσει. Ναι. Γεια σου Σαράντο. Τώρα, τι, γεια σου ρε Κώστα. Κάτσε να πούμε και για τη χειρομαντία, εσύ Σαράντο.
Αφού δεν τα πιστεύεις, τα διαφημίζεις. Θα σε βγάλω νούμερο. Τα πιστεύεις αυτά. Στη χειρομαντία πιστεύω. Πιστεύεις, ε. Γιατί έχει μαρμίτα τώρα. Έχει μαρμίτα στη χειρομαντία. Ό,τι δεν πιστεύεις, θα διαφημίζεις. Διαφημίζεις. Αφού κορομάω από τις ψαλμωδίες, θα πούμε. Άμα δεν κορομάω από τις ψαλμωδίες, πώς θα γίνει δηλαδή. Εσύ αυτό που δεν κορομάς, δηλαδή το. Είσαι αλτρουιστής, να πούμε. Ναι, βέβαια. Με τέτοια κοιλιά να είσαι αλτρουιστής. Δεν μπορώ να νομίζω με τέτοια κοιλιά να είσαι αλτρουιστής. Θα νομίζουν οι ακροατές ότι είμαι, ρε παιδί μου, 200 κιλά να πω. Χοντροκόκαλο. 100 κιλά είμαι. 100 κιλά, ε. Ναι. Με τι μπορεί. Και κάτι γραμμάρια. 1,83. Τι είσαι? 1,83. Μάλιστα. Λοιπόν, θα θέλει να δει το μέλλον σου, αν και δεν βλέπω να έχει πολύ μέλλον. Σε πάω στην κυρία Μαρία, εγώ. Σου ρίξει τα χαρτιά. Πάρει και τον οδηγό μαζί. Παρέα μου. Ναι. Έγινε κρίτη μου με το κούρεμα τώρα. Γοητευτικό αυτό. Όχι, τέτοιο είναι. Τι? Ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Ο Λόιδιο Ρόμπερτ Ντενίρο πίσω. Λοιπόν, 6949 7742 63. Πάτε στην κυρία Μαρία. Σα ρίξει τα χαρτιά. Εμεί παλιά πηγαίναμε, μα λέγανε τον καφέ. Ο Αλέφαντο λέγανε τον καφέ. Καφετζού στο Ρέθυμνο. Του βρήκε το 2-1 με τον ΠΑΟΚ. Και από τότε πάει στην καφεμαντία. Τώρα που θα έρθει εδώ Θεσσαλονίκη. Τόσο μυαλό έχει αυτό. Τόσο μυαλό έχει αυτό. Ναι. Έχει κάνει 80 χρονών να αμείβεται όπω ο Αλέφαντο. Να. Να αμείβεται όπω ο Αλέφαντο. Έχει κάνει 80 χρονών. Χαζό δηλαδή. Λέγε 40, ακούω. Λοιπόν. Ναι, έχει πάντα κάτι κακό να πει για τι εκπομπέ. Κριτική δηλαδή. Είσαι η Ροζίτα Σόκου, να πούμε. Ναι, ναι. Του ραδιοφόρου. Θα κάνω κριτική. Η Ροζίτα Σόκου, 95 χρονών, κουβέντα καλή δεν έχει πει για λοιπόν, κανένα. Είσαι η Ροζίτα Σόκου. Να έτσι θα με βαθύνει. Αν το περίμενε, αν το προγνωστικό θα μιλήσει. Αν δεν δώσω, δεν μιλάω. Λοιπόν. Καταρχά θα ήθελα να χαιρετήσω τον καλό μα φίλο από την Σύρο, τον Δημήτρη τον Πολίτη, που ήρθε και μας επισκέφθηκε. Ναι, αλλά τώρα προηγουμένως έλεγες, μα τι γύρτος είναι αυτά τα λουκούμια που μας έλεγαν. Σε παρακαλώ τώρα, μην με βγάζεις νούμερο, έτσι, ο άνθρωπος ακούει. Τώρα δεν είπες. Όχι βέβαια. Τι δεν λουκούμια είναι αυτά μικρά που μας έλεγαν. Δεν σταμάτα να ολοκληρώσω. Τώρα αυτό, δεν έλεγε αυτό το πράγμα. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Άλλα μπρος, άλλα πίσω, ε. Ρε τέρα, άλλα... σταμάτα. Λοιπόν, θέλω να τον ευχαριστήσω όχι για τα λουκουμιά, γιατί με συγκινήσει ιδιαίτερα στα μάτια. Ακούει ο άνθρωπος. Γιατί σε συγκίνησε. Γιατί τον είπα, γιατί ανέβηκε επάνω στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι ήρθα να πατήσω τα άγια χώματα της Μακεδονίας. Τρίγε. Δουλειά που είχε κάνει και ήρθε λοιπόν, να πατήσει τα βάρη. Κλέβασε το τώρα σε αυτό, ήρθε ο άνθρωπος επάνω, είναι ασέβεια στον επισκέπτη. Έκανε και εκπομπή μαζί του. Τι φίλο μου, τι σχέση. Λοιπόν. Εγώ δεν τον γλύφωσα και εσένα από πίσω. Δεν γλύφω. Λοιπόν. Ναι. Ο άνθρωπος ήρθε. Έχετε μια ρουφιανιά, κύριε. Δεν αφήνεις. Δεν αφήνεις τους ακροατές, δεν αφήνεις και εμένα να μιλήσω. Ναι, ναι, κάνετε την εκπομπή μόνος τότε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Με συγκίνησε γιατί είπε. Ήρθα επάνω, ναι. Ναι. Πολύ. Είσαι ευσυγκίνητος. Θα με αφήσεις να μιλήσω, ρε τέρας. Ναι. Ήρθα να πατήσω τα άγια χώματα της Μακεδονίας μας και κατά δεύτερον. Γιατί όπου πατήσει υπάρχει αίμα, ρε. Ναι, όπου πατήσει υπάρχει αίμα. Αίμα. Ναι, ναι, ναι. Αίμα. Όλα τα χιδαίζει τώρα. Δεν αφήνει τα μαφίσει. Ο Σκότω να μεγαλέψει τον αίμα δεν είχε. Και εκεί άγιε τα κόμματα. Λοιπόν, και είπε ότι ήρθε να γνωρίσει και εμά. Εκεί απέτυχε. Τι ήρθε να γνωρίσει εμά, εσένα. Εσένα τι να σε γνωρίσει. Εμένα τι να με γνωρίσει. Εσένα ήρθε να γνωρίσει. Θα έχει περισσότερα χρόνια. Το πρώτο αγαπητέ Δημήτρη τα επισκίασε όλα. Ήρθε να γνωρίσει τον Ραπτόπουλο αυτή την τρέλα να πω. Τι να σου πω. Ενώ εσύ λογική. Είμαι λογικότατο. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη, τον φίλο μας. Από εκεί και πέρα. Επί προσωπικού λίγο. Χθες ναι. Στην εκπομπή σου με ονόμασες Νάρκισο. Νάρκισο, ραδιοφωνικό Νάρκισο. Ναι, ναι. Με είδες καμιά φορά σε κανένα καθρέφτη μπροστά. Όχι, στο μικρόφωνο σε βλέπω. Στο μικρόφωνο με βλέπεις. Είσαι Νάρκισος. Και τι κάνω, γιατί. Έχει καθρέφτη, ρε, έχει καθρέφτη το μικρόφωνο. Εγώ σε βλέπω, τα μάτια τα λεφτά. Ο Νάρκισος είναι αυτός ο οποίος αυτοθαυμάζεται. Το ίδιο δεν κάνει. Ναι, ξέρεις. Το μικρόφωνο δεν είναι αυτοθαυμάζεις. Ξέρεις ποιος ήταν ο Νάρκισος. Τι που έπαγε. Θέλεις να μάθεις. Ναι, θέλεις να μάθεις. Θέλεις να μάθεις τα σίγουρα, έτσι. Βέβαια, τι... Λοιπόν, ήταν ένας ωραιότατος νέος, ωραιότατος άρα νέος. Άρα ήταν νέος. Κατά τη μυθολογία, τον είχαν ερωτευτεί πάρα πολλές γυναίκες. Τον Άρκισο. Τον Άρκισο, ναι. Αλλά ο Άρκισος σε απέρριπτε όλες. Σε απέρριπτε. Ναι, όμως. Ήταν γκέι ο Άρκισος. Όχι, βέβαια, θα σου πω. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Θα σου δώσω κεφαλιάκι να πούμε στη φαλάκρα σου. Ναι. Λοιπόν, τον γυράστη μία σφόδρα. Τον γυράστη. Μας ακούνε και στο Κουρδελιό τώρα, έτσι. Ναι, τι θα πει γυράστη. Γυράστη. Τον αγάπησε παράφορα. Παράφορα. Την. Την... Και αυτήν ναι. Την έστειλε. Δεν την ήθελε ούτε. Δεν την ερωτεύτηκε καν μια πανέμορφη γυναίκα. Ναι. Και τι έκανε ούτε ο Νάρκης. Την καβάλισε. Όχι. 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 Ναι. Και τον καταράστηκε.
Αυτή. Αυτή, ναι. Η οποία τον ηρά στη σφόδρα. Ο Νάρκησος έτυχε να βρεθεί πάνω από μια λίμνη η οποία ήταν πάρα πολύ καθαρή. Εδώ, στην Κερκίνη. Ναι, μπορεί, ναι. Πάρα πολύ καθαρή. Ναι. Είδε το είδωλό του, είδε το είδωλό του μέσα. Στη λίμνη. Στη λίμνη και ερωτεύτηκε τον εαυτό του. Ναι. Και ερωτεύτηκε τον εαυτό του. Αγάπησε τον εαυτό του. Γι' αυτό λέμε, είσαι Νάρκησος, βλέπεις τον καθρέφτη να πούμε, ναι. Και θαυμάζεις το σώμα σου, τον ναι. Ίδιο, τον εαυτό σου. Ναι. Αυτό ήταν ο Νάρκησος. Ναι. Αυτό είπα για σένα. Αυτό είπαν για μένα. Εγώ το είπα. Τρελός ρε, τι να θαυμάσω. Πάνω στο μικρόφωνο. Σώπα ρε. Ναι. Αν είχε το μικρόφωνο καθρέφτη, θα έλεγα ναι. Ναι. Από εκεί τα φορικά το λέω, ναι. Έτσι. Παρακαλώ. Πάρε στον Νάρκησο. Πάει ο Νάρκησο. Πάει ο Νάρκησο. Μορφώθηκες λίγο. Ναι. Μορφώθηκες. Στην προηγούμενη... μυθολογία, έτσι. Στη μυθολογία. Ναι. Την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Σε μόρφωσα λίγο με το Σερεγκέτι. Δεν σε μόρφωσα. Το Σερεγκέτι. Ο Σερεγκέτι ποιος είναι. Ο Σερεγκέτι. Όλα τα παχύδερμα σαν εσένα εκεί μέσα διαβιούν. Πού? Στο Σερεγκέτι, στο πάρκο αυτό. Πού είναι αυτό το πάρκο? Μεταξύ Κένιας και Τανζανίας. Λοιπόν, ναι. Εκεί διαβιούν όλα τα παχύδερμα σαν εσένα. Ναι. Όλο το Σερεγκέτι το έχεις επάνω σου. Ναι. Και οι φαλακροκόρακες. Ναι. Και οι φαλακροκόρακες εκεί. Ναι. Πέφτουν πάνω στα ψοφίμια με τις σύενες όπως πέφτεις εσύ όταν δεις μαρμίτα. Ναι. Και ξέρεις τι μου είπαν τώρα κάποιοι φίλοι μου. Και δόθησε, θέλω να απαντήσεις εσύ. Παρακαλώ, ναι. Μου είπανε, πού είναι εκείνη η ατάκα, τον μπαμπά. Ναι. Γιατί δεν το λέει πλέον ο Ραπτόπουλος. Α, κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να. Ένα νέο γιατί άνθρωπο. Δεν το λέει ο Ραπτόπουλος. Όχι, με τίποτα. Γιατί ένα νέο άνθρωπο θα τον λέμε συνέχεια μπαμπά, μαμά και τα λοιπά. Και η σάτυρα έχει ένα όριο. Ναι, τον γνώρισες πρωτού κάνα δύο εβδομάδες, μήπως. Και τι. Ναι. Πολλούς γνώρισες. Πολλούς γνώρισες. Είχες πάει. Είχες πάει στο Μακεδονία Πάλας, δεν είχες πάει. Ναι. Μαρινάκι, ξέρω και το Σαββίδι, ξέρω και το Μελισσανίδη, ξέρω. Λοιπόν, μόνο τον Αλαφούζο δεν γνώρισε. Ξέρεις τι είπες εσύ, ότι έχει 350 υπαλλήλους στην ΠΑΕ. Μπαμπά! Στην ΠΑΕ πάω. Ας πάρει και εμένα, 351. Γι' αυτό λες να μην το... έτσι λένε οι φίλοι. Έτσι λένε οι φίλοι μου, έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Εκτός από το συμφέρον σου, ναι. Δεν κοιτάει τίποτα. Όχι, θα κοιτάξει το δικό σου το συμφέρον. Την ψυχή σου στον διάβολο μπορεί να την πουλήσει εσύ για φράγκα. Φυσικά. Οπότε θα κατέβει από ό,τι σε βλέπω στο ε1 κάτω, ναι, ναι. Που θα κάνει αθλητική εκπομπή. Δεν ξέρω. Πάντως την έδιωξε ο κύριος. Εσύ μεσολάβησες να τη διώξει. Εσύ μεσολάβησες. Εσύ μεσολάβησες να τη διώξει. Όχι, γιατί η Τατιάνα ήταν το εμπόδιο, ας πούμε. Μάλιστα. Πάει η Τατιάνα. Λοιπόν, πάει η Τατιάνα. Πάει η Τατιάνα. Λοιπόν, οπότε σε βλέπω να κατεβαίνει. Κάτω μια-δυο φορές την εβδομάδα, ναι. Ως φράνθηκες ψητό, μαρμίτα, ναι. Και τον μπαμπά τέρμα. Ας τέρμα πάρω τον μαζί μπαμπά. Μου και σου δώσω το 20% που θα έρθεις. Αν πάω, ας πούμε, έτσι όπως λες. Μπορεί. 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 Στην μαρμίτα είσαι. Δεν πας στη μαρμίτα. Είσαι παιδί, μπορεί, του... Δεν είσαι ξέρω. Παιδί του Πολυτεχνείου, εσύ. Εν τω μεταξύ. Που έριξε στη χούρτα, κάτι... Και δεν είσαι εσύ. Άσερε τώρα, άσερε ναι. Τώρα. Λίγο που να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Αθή σοβαρά. Λοιπόν, εχθές πήραν εκπομπή. Πήρε αυτός ο Τάσος ο Παοκτσής, ο οποίος μας ακούει. Δεν τον κουστάρεις, είπες. Άποψή του, άποψή του να λέει πράγματα. Ο Παοκτσής τον Τάσο, είπες εδώ, έξω έλεγες. Αυτός ο Παναβιάρης. Δεν είπα τέτοιο πράγμα και μην τρεκάρεις. Όχι, είπε. Ότι μορφωμένος είπε. Δεν είπα τέτοια πράγματα. Τάσο, άστο να λέει αυτό το όνομα. Λοιπόν. Ο οποίος είπε ότι όλοι ερχόμαστε εδώ για να, από ιδιοτέλεια. Από, δηλαδή να οικονομήσω εγώ. Είπε εκτός από τον Στέφανο, όλοι οι άλλοι έρχονται να πούμε. Ιδιοτέλεια. Και το γιατρό. Και το γιατρό, ναι. Εγώ ξοδεύω 20 ευρώ για να έρθω εδώ. Περνάω από τη μαρμίτα, πίνω δύο ουίσκι μέχρι να έρθει η ώρα να έρθω. Τι να κάνει κανένα στο σπίτι. Λοιπόν, με τη γυναίκα, λοιπόν, 70 χρονών. Τι να κάνει. 70, 62 χρονών με έκανε 70. Ηλίθεια. Τι να κάνει. Λοιπόν, άκου 70 και 70. Έχει βαρεθεί να βλέπει τη γυναίκα σου 30 χρόνια. Λοιπόν, ακούει τώρα η κεραμέρη, ακούει. Λοιπόν, ακούει η κεραμέρη τώρα. Οπότε. Είπε ότι ερχόμαστε από ιδιοτέλεια. Ναι. Επίσης, προχθές στην προηγούμενη εκπομπή, ναι. Τώρα δεν ξέρω, κάνουμε και λίγο χιούμπρ, λίγο έτσι. Έχει όχι, χιούμπρ, έτσι, μαύρο, ναι, μαύρο, μαύρο, μαύρο χιούμπρ. Ήταν ο Χατζηνάκος εδώ, ο οποίος είναι τώρα και δίπλα. Ο Χατζηνάκος θέλει είναι εδώ, είναι εδώ. Με λεφτά και δεν μιλάει πολύ. Λοιπόν. Οπότε μιλούσε για το στοίχημα, πέτυχε 5 στα 5, φοβερό, ήταν στον κολοφόνα της δόξης του. Ποιος? Στο απόγειο της ευτυχίας του Χατζηνάκου. Ναι. Έπιασε σχεδόν τη Χίμκη. Η Χίμκη ποια είναι? Χίμκη, ρε, τη Χίμκη, την πέτυχε. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή μου έδωσε το έναυσμα εσύ να μιλήσω για τον εθνικό ύμνο και για τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολόμο. Και μου λέει, Σαράγντο, σταμάτα, μιλάω για τη Χίμκη τώρα να πούμε. Ναι. Και εσύ μιλάς για τον Σολόμο να πούμε. Ναι. Γιατί δεν με έκανες παρατήρηση, γιατί δεν με σταμάτησες. Ξέρεις τι θα πει να πούμε Χίμκι μπροστά στον Διονύσιο Σολομό να πούμε. Με απαξίωσε. Μιλούσε για τη Χίμκι. Και εγώ για τον Διονύσιο Σολομό και μου λέει Σαράντο σταμάτα. Σταμάτα μου λέει τώρα. Ποιον Διονύσιο Σολομό και εθνικό ύμνο. Εγώ μιλάω για τη Χίμκι τώρα.
Την πέτυχα ακριβώς. Αν πετύχει τη Χίμκι, ναι. Ο άλλος πληρώνει κοινόχρηστα, ΔΕΗ κτλ. Χαιστήκανε για τον Σολομό. Α, έτσι, ε. Βέβαια. Τόσο κοινικότατο που είσαι, τι θα έλεγε, δεν περίμενα άλλη απάντηση. Χαιστήκανε για τον Σολομό. Δεν περίμενα άλλη απάντηση. Για τον Σολομό και την Λακέρδα τώρα. Έτσι, ε. Ο Σολομός είναι και ενάντια στους παπάδες, όμως, να τα πούμε όλα, έτσι. Ναι. Τα λένε μη φτιάχνουμε εθνικούς μύθους. Α, έτσι, εσύ ναι, κομμουνισταρά επενεύεις. Επενεύεις κομμουνισταρά, εσύ. Ο Σολομός κομμουνιστής ήταν, δεν ξέρω. Δεν υπήρχε τότε. Δεν γούσταρε το Παπαδαριό. Ναι, το εθνικό ναι, κακός άνθρωπος πρέπει να ήταν. Δεν γούσταρε το Παπαδαριό. Ναι. Κακός άνθρωπος. Έγραψε το ποίημα εκεί πέρα και. Λοιπόν, θέλεις να μάθεις και τίποτα άλλο. Τώρα τα οξύδες ίσως πούνε ότι είναι ανιαρή εκπομπή, ότι θέλουν να μάθουν οπωσδήποτε για την τιμωρία. Αυτό θα είναι το απόψε. Τι να τιμω, την είδα, πάει τιμωρία. Πάντως Χατζηνάκο, με συγχωρείς που επενεύει προχθές. Με συγχωρείς. Την τιμωρία δεν χρειάστηκε. Που μιλούσα για τον Σολομό. Τις Πέμπτες είναι δική σου εκπομπή. Και εσύ για τον. Μην αφορά. Και εσύ μιλούσε για τη Χίμκι, αυτή η Χίμκι έγινε σαν τα βιολογικά, ρε. Σαν τα βιολογικά. Α τον αρέσει, τον Χατζηνάκου. Χατζηνάκου, όταν θα τα πάρει να πούμε τα λεφτά, θα μιλήσει. Τέλος, δεν δίνουμε. Δεν δίνει. Ρε τέρας, εσύ έχει περάσει και τον Μέτρη. Ποιο ήταν αυτό, θα πει Σέντραφορ τώρα που έπαιζε ο Μέτρη. Οχτάρι ήταν, τι ήταν. Αυτό ήταν. Εσύ όμως τον ξεπέρασε σε ανθεληνικότητα. Ναι. Σε ανθεληνικότητα. Εσύ είστε φιλέλληνες. Οι κλεφταράδες του Πολυτεχνείου. Ρε, αυτό το Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο και έχει παραγγείλει. Άντε, ρε, αυτή η καραμέλα να πούμε, σταμάτα τι να πούμε. Βιώσαμε καταστάσεις, δουλέψαμε, κάναμε παιδιά, σπουδάσαμε παιδιά. Από εκεί και πέρα τα έχει ισοπεδώσει όλα να πούμε. Τα έχει ισοπεδώσει όλα. Βάλετε παιδιά του Πολυτεχνείου. Μέσα, βάλατε το τέμε μέσα. Τώρα, έμαθα. Βάλατε τη χώρα μέσα. Κάντε πω παιδιά. Παιδιά του Πολυτεχνείου και παιδιά του. Άντερα το έχει παρακάνει. Άντερα το έχει παρακάνει. Κομμουνισταράδε τα λοιπόν. Έχει μια χαρά ο Τσίπρας εδώ. Μια χαρά ο Τσίπρας. Του Τσίπρα δεν θέλατε τόσα χρόνια. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και 1-1-4. 3-4-3, 4-4-2. Πάντως, Ραπτόπουλε, έχει υπόψη, επειδή λες για τον Τσίπρα, ότι χτες η πραγματική αριστερά πήγε απ' έξω, προσπάθησε να μπει και να διαλύσει, να διαλύσει την εκδήλωση του Τσίπρα και τα μάτ του Τσίπρα κοπάνησαν και το Κουκουέ και την Ανταρσία. Καλά λέμε και αυτά. Καλά σας κάνουνε, για να μάθετε τι σημαίνει αριστερά τώρα. Μα είστε και με τα μάτια σήμερα, κύριε Ραπτόπουλε. Φυσικά, μα είναι αριστερή και βάραν με το αριστερό χέρι, είναι με την αριστερά. Μα εμείς με τις κόκκινες σημαίες είμαστε αριστεροί απ' έξω. Πας εσύ και ματαιώνεις τους πληστηριασμούς και εσύ. Καλά, δεν κάνουμε. Πατριώτη, άρε πας να πω. Πέραν άλλη τζαμπ τα δάνεια, πέραν τα δάνεια και δεν πληρώνουν. Μιλάς εσύ ή ο Τσακαλώτος από εγώ τοποθετήθηκα από το μικρόφωνο αυτό. Πήρες ένα δάνειο 200 χιλιάρικα, ένα σπίτι που έκανε 200. Τώρα κάνει 100, να πληρώσει τα 100, όχι τα 200. Ναι. Μαγκιά. Μην βάλα στο τραπέζι. Εντάξει. Ναι. Μαγκιά. Πήρε 200 χιλιάρικα, δεν πληρώνει. Έχει 30-35 χιλιάδες εισόδημα, πας και εσύ. Πιστεύεις η πλειοψηφία είναι αυτή. Ναι, γιατί αυτά λέει η Τράπεζα Πειραιώς, ότι αυτή είναι η πλειοψηφία. Ναι, αυτή είναι η πλειοψηφία. Ναι. Αυτή είναι η πλειοψηφία. Okay. Έτσι πιστεύει. Γιατί βίωσα καταστάσεις, ξέρω και. Πες ένα παράδειγμα. Πες ένα παράδειγμα. Πες το δύο το δικαίωμα. Πες ένα παράδειγμα. Τι παράδειγμα. Ναι, το παράδειγμα. Πες το, ρε. Έχω ένα φίλο άκουδε, ναι. Που πήρε 280 τετραγωνικά μέτρα σπίτι. 280. Ναι. Εγώ μεγάλωσα τα δυο μου παιδιά 47 τετραγωνικά. Λοιπόν, πλήρωσε όλο μία δόση και από εκεί πρώτη κατοικία. Πρώτη κατοικία. Όπως και ένας Αρμένιος. Πρώτη κατοικία είναι Γιώργον. Είναι στα ποντιακά. Ναι. Πρώτη κατοικία. Ο Αρμένιος. Ο Γιώργο. Ναι, το όνομά μου, ναι, ναι, ναι. Γιώργο, ναι. Ναι, οι πόντι λένε ο Γιώργον, τη Γιώργονος είναι γενική. Γιώργος, ναι. Είναι τη Γιώργονος, αυτό Γιώργο, είναι τη Γιώργονος. Λοιπόν, ναι, λοιπόν ναι, ναι. Τέσσερα παιδιά λέει έχω, οικονόμησε και από τη διαφορά, πήρε 200 χιλιάρικα δάνειο, 150 πλήρωσε για το σπίτι και τα 50 τα έβαλε στο παντελόνι. Πήρε ένα χιλιάρικο πολιτικός μηχανικός, είπε 200 χιλιάρικα είναι το σπίτι, ναι. Έβαλε 50 χιλιάρικα αυτό στο παντελόνι. Ο Αρμένης. Ο Αρμένης. Ναι, ναι. Και τέσσερα παιδιά έχω, πρώτη κατοικία είναι Γιώργο. Για εν Γιώργο, πρώτη κατοικία είναι. Και δεν πληρώνει. Και έρχεται ο κομμουνιστής τώρα δίπλα μου, τον έχω εδώ και λέει ορμάμε στους πληστηριασμούς, ορμάμε στους συμβολεογράφους. Εγώ ξέρω ότι ορμάμε στους συμβολεογράφους. Όλο αυτό ξεκίνησε γιατί μία τράπεζα πήγε να πάρει το σπίτι ενός πολύτεκνου, ο οποίος έχει και αναπηρία και ένα από τα τέσσερα έχει και αυτό αναπηρία. Ξέρω πολλά πράγματα, μπορεί περισσότερα από σαν έχω. Όχι, κάνει ο Το βλέπω ότι ξέρεις πολλά πράγματα. Όχι, δεν κάνω επίδειξη. Έχεις διαβάσει όλα τα δελτία τύπου των τραπεζών και λες αυτά που λένε, είναι απίστευτο. 35.000 άλλος έχει εισοδήματα και δεν πληρώνει τη δόση.
Ναι. Πρώτη δόση εν Γιώργων. Εν Γιώργων, ναι. Ναι, πρώτη δόση εν. Είναι, μ' αρέσει. Πάντως, λοιπόν, δημοκρατία του ραδιοφώνου. Αν οι τράπεζες πάρουν τα σπίτια, ναι, δεν θα δημευτούν αυτά, δεν θα πάνε στον κόσμο, θα πάνε στις τράπεζες που τις ναι, έχουμε πληρώσει με την ανακεφαλαιοποίηση κτλ. Οπότε, είναι, να μην χαίρεσαι τόσο σύντροφε 40 με αυτά. Δεν θα πάνε σε εσένα, στις τράπεζες θα πάνε. Σύντροφε 40. Και ο Κουτσούμπα, αυτή την είχε και η Παπαρίγα. Η γνωστή κασέτα, το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο και κεφαλαιοκρατία. Πάτα το κουμπί να πούμε να την ξανακούσουμε. Και βαρεθήκαμε. Δεν πρόλαβα καν να σου πω. Σέβομαι τους κομμουνιστές, την ιδεολογία τους κλπ. Αλλά αυτή η κασέτα φτάνει. Συγκινείται όταν πάει και βλέπει τη Γιάννα απέναντι εδώ μεταξύ ο Σαράντος. Ναι, ναι. Άλλο, έτερον εκάτερον αυτό. Έτσι. Είναι άλλο. Ναι. Η πεθαμένη με τα πεθαμένα και η ζωντανή με τα ζωντανά, έλεγε ο Καπανέλης. Στα ζωντανά να είμαστε και σήμερα κομμουνιστές, όχι μόνο στα παλιά. Λέγε. Τι ρε, τι κομμουνιστές. Πού υπάρχει ρε, εκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, να υπάρχει ο κομμουνισμός πουθενά άλλου. Πού υπάρχει ρε, αυτό το κομμουνιστικό καθεστώς. 5% είστε, 5% θα μείνετε. Και ας με συμπαθούν οι φίλοι κομμουνιστές, αν ακούνε και λοιπά. Υπάρχει αυτό εδώ το σύστημα να επιβιώσει, να λειτουργήσει. Μια ζωή θα είναι να πούμε στην κόντρα με 5% για να λέει αυτή την κασέτα που λες εσύ. Ο Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας. Ναι. Μάγουλα και εκείνος, το βλέπεις. Όπου ναι, από Θεσσαλία είναι. Κομμουνισμός. Τι σιγούρια τρώει αυτό. Τι ρίχνει ακριβώς. Πάει να πούμε. Στα σάλο να σφάζουν αρνιά τον Κουτσούμπα να το δεις. να χορεύει μπροστά τον έχω δει και τσάμικα να πούμε να δεις τι κατεβάζει. Έφαγε καλά. Έφαγε καλά. Εκ του ασφαλούς τώρα το 5% μιλάει. Ναι. Μιλάει. Εμείς όμως που δεν είμαστε εκ του ασφαλούς και βάζουμε τα κεφάλια μας στον τορβά για να κυρωθούν οι πληστηριασμοί και μας κοπανάνε τα μάτια του Τσίπρα. Στη Βουλή τι λες για αυτά. Κομμουνισμός είναι η κόκκινη σημαία που κατεβαίνει πάνω, στην ασπίδα του Ματατζή για να κυρώσει τους πληστηριασμούς ενάντια στις τράπεζες. Αυτό είναι κομμουνισμός. Και τον εκπροσωπούμε μια χαρά. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας τώρα έχει εσωκομματικά με αυτούς εδώ πέρα κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών. Εσύ τον ψήφισε. Αυτούς να φαγωθούν τώρα τους κομμουνιστές. Τι ανακατεύεσαι εσύ. Εσύ το καθεστώς αυτός. Το καθεστώς αυτός σταμάτα. Η ψήφος είναι μυστική. Όχι. ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Αριστεροί είμαστε. Δεν έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Μην με βρίζεις. Μην με βρίζεις. Καλά. Δεν έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν θα σου πω ότι ψήφισα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εσύ βλέπεις κανένα κομμουνιστικό καθεστώς. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πες, είπες. Ρε, που έχει επιβιώσει το κομμουνιστικό καθεστώς. Ενώ το καπιταλιστικό που επιβιώνει. Χωρίς. Εντάξει. Δεν να σου πω. Εντάξει, ναι. Πήγε ένας φίλος μου στο κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία, έπαθε βλάβη το αμάξι του, ναι, ήταν δουλειά για 2 ώρες και έμεινε 4 μέρες. Του λέω γιατί ρε μετά από 4 μέρες. Λέει ξάπλωσε αυτός από κάτω από το αυτοκίνητο και τον είδε, τον άκουγα που ροχάλιζε λέει να πούμε 4 μέρες και ήρθε μετά από 4 μέρες για να συμπληρώσει τα 8 ώρα. Ροχάλιζε λέει κάτω από το αυτοκίνητο και εσύ μου λες για κομμουνισμό. Ποιος κομμουνισμός. Ο άνθρωπος 5 μέρες έμεινε στη Βουλγαρία εχμάλωτος. Ο άλλος ροχάλιζε κάτω να πούμε. Εχμάλωτος στη Βουλγαρία. Γεια και λες για εχμάλωτος. 4 μέρες. Τι γελάστε. Έτσι είναι. Μια και λες για εχμάλωτους, αφού είσαι και δημοκράτης, να πεις και για την Ιριάννα που είναι εχμάλωτη και είναι στη φυλακή ενώ δεν έχει κάνει τίποτα. Επειδή η αντιτρομοκρατική γουστάρει να στείνει πλεκτάνες. Πέστε και αυτά. Και το παίρνω πάνω μου αυτό, έτσι. Του Τσίπρα είναι αντιτρομοκρατική. Βρήκανε αποτυπώματα της Ιριάννα πάνω σε όπλο. Ναι, σε ναι, μια γιάφκα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης, και πάνε να βγάλουν την. Και πώς βρέθηκε αυτό πάνω στο όπλο το, ναι, το ίχνος. Τα αποτυπώματα ταξιδεύουν και με τον αέρα, να ξέρεις. Ακόμα και οι δικαστές αναγνωρίζουν. Τέσσερα σας λένε. Ποιον έχεις να πούμε εσύ. Αναγνωρίζουν οι δικαστές. Για φωτιστή, ποιον έχεις. Άρα πιστεύεις ότι αν βρεθεί DNA κάπου, το έχεις κάνει. Στάνταρ, εσύ. Εσύ. Οι ενδείξεις είναι οι ενδείξεις, μετράνε οι ενδείξεις. Βρέκανε ίχνο. Κάποιος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος. Όχι το αντίθετο. Θα το λύσουμε τώρα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε και εμείς είναι. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, μεγάλη εβδομάδα έρχεται, ο κύριος γυρίζει γύρω-γύρω και γυρίζει γύρω-γύρω στο κάρβουνο. Γύρω καρβουνιές, να το ξέρετε. Γύρος στα κάρβουνα. Έχω φάει γύρω στα κάρβουνα και έχω λιώσει. Και ξέρετε ότι εγώ επειδή είμαι αντιδραστικό στοιχείο, μόνο τη μεγάλη εβδομάδα τρώω καθημερινά γύρω. Πάμε 40 μεγάλη Παρασκευή να χτυπήσουμε. Γουστάρι. Κοίταξε, δεν το παίζω, όχι. Ναι. Δεν το, συγγνώμη, Χρήστο. Βετετέριος. Όχι. Τι να πω όμως που θα πάνε. Θα πάτε διαγόρα με λαμπράκι. Οκ, εγώ εκεί θα πάω. Και
θα φάω γύρω με την γυροκαρβουνιά να είναι κάθετη. Έχει ιδιαίτερη αξία, έχει λεπτομέρεια. Είναι κάθετη και το κάρβουνα από κάτω. Έτσι. Δεν χάνετε το χρόνο σας αν πάτε από εκεί και παραγγείλετε. Πες, ήρθα από το Ραπτόπουλο εδώ πέρα να φάω γύρω στα κάρβουνα. Μεγάλη Παρασκευή, όχι. Θα παραγγείλω ένα κρασί εγώ, γιατί είμαι του κρασιού. Ναι. Του κόκκινου. Και του κόκκινου και του άσπρου. Το κόκκινο είναι καλό για την καρδιά, κάνει καλό. Να βάζει την πίεση όμως. Εντάξει, λοιπόν, θα παραγγείλω ένα κρασάκι και αν έχει κανένα νηστίσιμο, γιατί κρατάω λίγο τα προσχήματα. Εγώ δεν τα κρατάω καθόλου. Δεν μπορώ Μεγάλη Παρασκευή να φάω κρέσφι. Γιατί θα πάθεις, φοβάμαι. Δεν θα πάθει τίποτα, όχι. Ψοφίσω τον πάθο. Διατηρώ απλώ τα προσχήματα. Είμαι ηθοποιό όπω θέλει πάρτο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, χαρτοματία, γουστάρι. Πα. Έχει πάει ποτέ. Όχι, τραγώσα τώρα. Εγώ πάω. Πας γιατί τη διαφημίζεις. Φυσικά είναι φίλοι. Γιατί τη διαφημίζεις. Φίλοι μου, φίλοι μου. Πας. Πιστεύεις σε αυτά εσύ. Τόσο από το χρήμα δεν πιστεύεις σε τίποτα. Ναι, πιστεύω. Στην καρτομαντία και στην καφεμαντία. Πήγαινε. Θα πάω. Και θα πάω και τον φίλο μου το κόκκινο μαζί να δει το καφέ του και μετά. Πώς το είσαι διπλό. Και θα δει και για τα χαρτιά η κυρία Μαρία. Μας δείξει τα χαρτιά. Να δει ποιο είναι το μέλλον μας. Εσένα μας σου ρίξει τα χαρτιά, μέλλον θα σου βρει, αλλά μικρό. Μικρό. Και μας ίσως μας βρει κανένα χρόνο παραπάνω. 6-9-49-77-42-63. 6-9-49-77-42-63. Δεν χάρης να πας να κάνεις μια επισκεψάρα και εκεί. Συνέχισε 40. Άρα ο Κατζηνάκου δεν έχει να μας πει τίποτα να μην σήμερα. Τι έχω κάτι να πω. Τι έχεις να πεις. Έχεις πρόβλεψη. Κάτι για τα χθεσινά έχω να πω. Τι χθεσινά. Για τον περιβόητο αυτό που πήρε τηλέφωνο. Ποιο πήρε τηλέφωνο. Που τον έχουν ονομάσει Κουτοθωμά. Κουτοθωμά. Το οποίο Κουτοθωμά περιλαμβάνει την Κουτοπονηριά. Ναι, αυτή την κότα τη Λυράτη που πήρε. Ναι. Την κότα τη Λυράτη. Την κότα. Γιατί όταν λέει πράγματα και αφήνει υπονοούμενα για ανθρώπους που λείπουν, να έχει την ευθυξία να πει στα ίσια όταν θα είναι παρόν αυτός. Ναι. Και όχι να αφήνει υπονοούμενα για τον κάθε Χατζηνάκου ή τον κάθε Σαράντο εδώ πέρα. Η κότα η Λυράτη. Λοιπόν, ο Χατζηνάκος εδώ πέρα ήρθε πριν πολλούς μήνες. Στα χειρότερα του Άρη, στα δυσκολότερα του Άρη. Ναι, ναι. Και δεν είναι κότα ο Χατζηνάκος, ήρθε με τον Άρη στη Β' Εθνική στα χειρότερά του. Χάνοντας και μια χρονιά στη Β' Εθνική ο Άρης. Ναι. Λοιπόν, δεν ήρθε με ιδιοτέλεια εδώ πέρα ο Χατζηνάκος. Την κότα αυτή. Λοιπόν, άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Πρώτον, έγινε και ρόμπα με το Θωμαϊδή, ρομπάρα. Που είχε βγει και τον κατηγόρησε τάχα ότι τι είναι πυθία ή που τα βρήκε αυτά. Ναι. Ο Θωμαϊδής κατά 80% έπεσε μέσα στην πρόβλεψή του. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά για το άτομό μου, ναι. Άμα γουστάρει κάτι να μου πει, να βγαίνει στην εκπομπή και να πει στα ίσα Χατζηνάκο, έχεις ιδιοτέλεια, σε θεωρώ το ένα τάρο, τα κάνεις για τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος εδώ πέρα έρχεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες και βγαίνει με την ιδιότητα του Αριανού, ναι. Λοιπόν, μετά προκύπτει μια ιστορία με το στοίχημα. Λοιπόν, το οποίο είναι άλλη ιστορία. Ναι. Το στοίχημα προϋποθέτει ενδεχομένως σε κάποια μελλοντική βάση κάποια συνεργασία πιο εξειδικευμένη. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο εγώ θεωρώ ότι έχω κάποιες γνώσεις. Ναι. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και όχι μόνο βάσει προγνωστικών. Από εκεί και πέρα θα κρίνει ο καθένας ή οποιοδήποτε αν αυτή η συνεργασία ευοδοθεί ή όχι. Δεν έχει να κάνει το Χατζηνάκο σαν Αριανό που έρχεται εδώ πέρα με το Χατζηνάκο που δίνει στοίχημα και θέλει να μιλήσει για το στοίχημα. Και το να μιλάω εγώ 5 λεπτά και να κάνω μια προχειροδουλειά εδώ πέρα για το στοίχημα δεν είναι του χαρακτήρα μου. Τώρα γιατί τον επιτίθεσαι. Τον επιτίθεμαι γιατί έριξε υπονοούμενα, τα είπε πλαγίως. Πλαγίως. Ναι, πλαγίως. Αντί να πήρε Χατζηνάκο σε δώρο τέτοιο. Να τον περιμένουμε. Να τον περιμένουμε. Άμα έχει κάτι να το πει, να το πει στα ίσια. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό. Αυτό. Πάει τελείως. Ναι. Τι άλλα θέματα είχαμε, παιδιά, πέρα από την τιμωρία. Τι είναι η τιμωρία. Αυτό είναι το θέμα τη ημέρα. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ με τα ίδια του τα χέρια έβγαλε τα μάτια του, ότι το άξιζε αυτό το πρωτάθλημα, ότι το κλέβουν, αλλά βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και ναι. Ο δικαστής, ο οποίος έπρεπε... Ο δικαστής... Έκρινε βάση να πούμε... Ναι. Ο ΠΑΟΚ λέει άλλα! Τι λέει? Ο ΠΑΟΚ λέει έχω τα βίντεο μέσα από τα αποδυτήρια γιατί δεν τα παίρνεις. Ναι, αλλά τα βίντεο έξω από τα αποδυτήρια τι λένε, όταν πήγε ο Μίχελ και του λέει απόψε εγώ με τα... Πολύ λίγα αγγλικά που ξέρω από τον καναπέ μου άκουσα που είπε θα σε σήμερα τελειώνεις διαιτητικά, σε τσιμεντάρουμε απόψε, σε δεν ξέρω να πούμε. Το τέλειωμα αυτό τι ήταν, ναι. Τι ήταν αυτό το τέλειωμα. Ναι. Λοιπόν, όχι μόνο το υλικό μέσα από τα ποδητήρια και το υλικό από το γήπεδο μέσα, αυτό ναι. Έφαγε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό έφαγε τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τα είπαμε αυτά, ναι. Εγώ νομίζω ότι... Για τους ΠΑΟΚτσίδες είναι άδικη ποινή, για τους ΑΕΚτσίδες είναι δίκαιη, για εμάς τους ουδέτερους τι να πούμε.
Ήταν μια ποινή αναμενόμενη για μένα. Ναι. Δεν λέω ούτε δίκαιη, ούτε. Αναμενόμενη νομικά δηλαδή. Έτσι, ναι. Νομικά έτσι αυτό... μου είπαν οι φίλοι μου οι δικηγόροι. Έτσι. Ναι, γι' αυτό, έτσι γι' αυτό δεν εξεμπάνει ο λαός και σήμερα και ήταν λίγο τα πράγματα. Έτσι, αν το περίμενα κατά το κάτι. Περίμενε. Εκτός από τον... μπράβο, δεν υπήρχε εκτός... οργή μεγάλη. Ναι. Ήταν κάτι το αναμενόμενο. Όχι, όλοι το περιμένανε. Όλοι το περιμένανε. Το χθεσινό που έτρεφε φρούδες ελπίδες. Ναι, έλεγε πράγματα, δεν ξέρω αν βγήκε κιόλας. Γιατί δεν είπε κουτοθωμάτωρα. Δεν ξέρω. Που δεν ευσταθούσαν. Λέει, μα πώς να πούμε, εις βάρος της ΑΕΚ διακόπη το παιχνίδι. Γιατί δεν βγήκε η ΑΕΚ, ναι, αλλά έπρεπε να βγει και ο διαιτητής στο κέντρο του κηπέδου. Να σφυρίξει τρεις φορές. Ναι. Δεν βγήκε. Ναι. Προφανώς ασκήθηκαν πίεση στο διαιτητή. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ναι. Δεν είδε το Μίχελ με το πλοζόν που έκανε να πούμε στον Κομίνη. Εκείνο δεν το είδε. Ναι. Είδε μόνο μέσα στα αποδυτήρια ναι. ότι ο Κονέ έλεγε έτσι, ξέρω εγώ. Ναι, λέει ο κύριος Λεράκης. Συμμεφορίδης. Ο οποίος είναι φίλος και τον είδα σήμερα και μου είπε κάποια πράγματα. Και δεν θέλω να πω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Ο κόσμος δεν λαμάθει. Τι είσαι Πολάκης. Τα παιδό ρε, τα παιδό. Αφού τα παιδό, τότε τι είπε. Αυτά που είπε και σε σένα. Ναι. Για μένα η ποινή ήταν αναμενόμενη. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν δίκαιη ή άδικη, ήταν αναμενόμενη. Από εκεί και πέρα ναι. έχασε ο ΠΑΟΚ μέσα από τα χέρια του πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω. 2-31, προσθέσει κάτι να πω. Τι να προσθέσω. Ε? Για την ομάδα μου. Για τον Κουτοθωμά. Γιατί το λες Κουτοθωμά τον άνθρωπο. Εντάξει, ίδιος με αυτό σε ταινία είναι να πούμε. Ίδιος είναι. Ο Κουτοθωμάς γιατί είναι ίδιος. Ίδιος είναι και είναι. Στην κουτοπονηριά και στην εμφάνιση. Κουτοπόνηρο δηλαδή το λες. Κουτοπόνηρο γιατί. 90-90-90 εσείς. Ξέρεις τι λένε. Τα λένε στην ύφη να τα ακούει πεθαρά. Την ξέρεις την έκφραση. Τα λένε στην ύφη, τα λένε στην ύφη για να τα ακούει πεθαρά. Αυτό είναι. Δηλαδή θες να πεις κάτι και το ναι. λες εμέσως. Τα λες άλλο για να τα ακούσει άλλος. Ναι. Αυτό ήταν δηλαδή. Εν τη απουσία μου χθες όλοι είναι ιδιοτελείς εκτός από τον γιατρό και τον, Στέφανο. Ναι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Θα γεμίσουν. Καλημέρα. Καλημέρα είπα. Καλημέρα. Πού είναι, γιατί δεν ακούγεται. Τάσος που νου πει. Δεν ακούω. Δεν ακούς. Δεν ακούς. Δεν ακούς. Για πάμε πάλι. Έλα τα Κώστα, Τάσος που νούπι. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Λοιπόν, ακούγεστε όλοι μέσα από το μικρόφωνο του Χατζινάκου. Τα δικά σας μικρόφωνα δεν δουλεύουν. Μάλλον να το ξέρετε, πες το να υπολείπτικη. Ναι. Γι' αυτό σας πήρα. Πάμε, ναι. Δεν ακουγόμαστε μέχρι τώρα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε τι θα πει. Πάμε Τάσο, λέει. Τίποτα, πήρα να σας πω αυτό για τα μικρόφωνα. Από την ώρα που ξεκινήσατε. Δεν ακουγόμαστε. Δεν ακούγεστε. Τώρα ακουγόμαστε. Ακούγεστε καλύτερα, ναι, αλλά μέσα το μικρόφωνο του Χατζινάκου ακούγεστε. Εντάξει, ωραία. Πάμε επόμενες γραμμές. Καλημέρα. Ευχαριστούμε τόσο για την παρατήρηση. Πάμε επόμενες γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Καρδιτσάρα. Έλα, ρε. Καλώς το κομμουνιστή. Καλώς το φαντάζομαι. Δεν θέλω να παίρνω κάθε μέρα. Με στεναχώρησε ο κύριος Σαράντος. Α, έτσι. Γιατί το φιλαράκι, το Χριστάρα. Γιατί είναι. Συμπατριώτης, κοντοπατριώτης και ο Κουτσούμπας και όλα. γιατί ψήνεται πληγές. Κοίταξε να δεις, κάνουμε και λίγο χιούμορ για να πω αρκετό χιούμορ στην εκπομπή. Το έχουμε ανάγκη το χιούμορ. Ναι, εντάξει, αυτό, αλλά δεν είναι. Και τώρα πόσο πιο μαλακά να το πω. Και το 5% χρειάζεται και δεν σημαίνει κάτι ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα τέτοια, ας πούμε, τώρα στον κόσμο, ότι δεν είναι δίκαια μια ιδεολογία. Δηλαδή θέλω να πω και η φεουδαρχία, εσείς ξέρετε και η ιστορία πιο καλά, ήταν αρκετούς αιώνες και μετά ήρθε η αστική επανάσταση και τα λοιπά. Αλλάζει ο κόσμος. Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί που λέμε, έτσι. Έτσι είναι κάτι πιο καινούργιο πάντως. Η ιδεολογία η δικιά μας στον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω μόνο. Εντάξει, ρε Θανάση, κάνουμε και λίγο και την πλάκα μας. Δεν κάνουμε πλάκα, αλλά τα λέμε. Κατέρευσε ο κομμουνισμός που δημιουργήθηκε, στο λίκνο του. Κατέρευσε στη Ρωσία, τι να πούμε. Ανατράπηκε. Ανατράπηκε, δεν κατέρευσε. Αλλά είναι προσωρινό το πισωγύρισμα. Εντάξει, θα επανέλθει η Ρωσία στον κομμουνισμό δηλαδή. Τη Παναγία σου Μελά, πότε γιορτάζει, πότε είναι. Θα γίνει όλος ο κόσμος κάτι τέτοιο. Έγινε ένα Θανάση. Γεια σου, Θανάση. Πότε είναι τη Παναγία σου Μελά. 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου. Σιγά κλείσανε τα γάρια. Την Παναγία σου Μελά, ρε, πότε είναι πάνω η Παναγία σου Μελά. 15 Αυγούστου πανηγυρίζει. Θέλω να δω τους πόντιους επάνω, τον Σαββίδη και τον Μελισανίδη.
Κώστα κρατάει την εικόνα τη. Φέραν από το Μελά. Οι δύο πόντι μα είχαν πρίξει παοξίδε. Και οι ΑΕΚ δεν είναι σαν του άλλου. Και οι πόντι έχουν μπέσα. Και οι δύο πόντι θα κάνουν συμμαχία εναντίον του Μαρινάκη. Και δεν υπάρχει θέμα. Και ποιο θα πάρει την ΕΠΟ. Μαζί θα την πάρουμε. Ρε δεν γίνεται, του έλεγα να πάρετε μαζί την ΕΠΟ. Μαζί θα την πάρουμε. Μαζί θα την πάρουμε. Παρτούζα την ΕΠΟ θα πάρετε. Ναι, θα την πάρουμε. Φάτινα τώρα. Πα στην Παναγία Σουμέλα τώρα οι δύο πόντι. Σουμέλα, μωρέ, Σουμέλα. Καλημέρα. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Τα άγια χώματα τη Κωνσταντινούπολη. Κοινέ ρίζε οι ομάδε. Λέγε, φίλε. Ναι, οι πόντι καλημέρα. Έχουν πέσα. Λέγε, ναι. Εγώ. Ναι, εσύ. Έλα, τι κάνει, Κωστή. Καλά, φίλε. Λοιπόν, θα τα ξαναπώ ακόμα μία φορά. Δύο πράγματα. Ένα πολιτικό, ένα αθλητικό. Ξεκινάμε το αθλητικό. Πάμε. Πάμε για το 2008. Πάμε. Για το περιβόητο Βάλνερ. Βάλνερ. ΑΕΚΤΣΙΣ. Ναι. Από τα Γενοφάσια. Ναι. Λοιπόν, το πρωτάθλημα δεν το κλέβει ο Ολυμπιακός. Το χάνει ΑΕΚ. Το χάνει ο Ντέμις. Ναι. Έτσι. Ναι. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ναι. Όπως το χάνει το πρωτάθλημα τώρα ο Ιβάν. Ναι. Που πυροβόλησε τα πόδια του. Έτσι το έχασε και ο Ντέμις. Και θα σου πω δύο παιχνίδια. Είναι ο Χατζινάκος δίπλα. Γεια σου, Χατζινάκο, γεια σου, κύριε Σαράντο. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν. Μπορεί να θυμηθεί ο Χατζινάκος και για τη φάση. Πας μέσα στη Λάρισα. Εκείνη τη χρονιά. Πάει ο Παναθηναϊκός, παίρνει 0-0. Πάει ο Ολυμπιακός, παίρνει 0-0. Λάρισα με δυνατή. Πας εσύ και χάνεις. Στο 75 ο Φεδέρ βάζει την ομάδα μπροστά. Παιχνίδι που μπορείς να το πάρεις χ. Εντάξει. Πάει αυτό. Έρχεται ο Άρης με τον Μπάγκεβιτς στο ΆΚΑ. Αντί να κατεβάσεις... Είχε έναν στη διοίκηση Ματετζίδης λεγόταν. Το 1-1 λες. Το 1-1 λες. Το 1-1. ΑΕΚ Άρης. Με τον Νέτο το είχε βάλει. Δεν θυμάμαι. Με τον Τζεντίλ. Με τον Τζεντίλ στο 88. Δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Κάτσε να ακούσουμε. Λοιπόν. Έρχεται ο Μπάγκεβιτς. Αντί να κατεβάσει τρία φορτηγά λουλούδια για να του πεις καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Μεγάλη. Ένα στη διοίκηση ήταν ένας Μουσάτος. Ματετζίδης λεγόταν. Δεν σου λέω, δεν μπορώ να θυμηθώ τον άνθρωπο λεγόταν. Κολλητός αυτού είναι που δικά σήμερα την ΑΕΚ. Εντάξει, κολλητός αυτός. Και να κατεβεί κάτω και να του πει μεγάλε ντούσκο, καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Και έτσι, και να πει στα αποδυτήρια και να του πει τους παίκτες, σήμερα παίξτε για την πάρτι σας. Και να μην δίνει το δεξί μπακ από την μπάλα από το αριστερό πόδι στο δεξί πόδι. Και να το κάνεις 2-0, 3-0 και γεια σας, πήγες έφερες 1-1. Στο 87-88. Και στο 150 ναι, ήταν. Ένα-ένα. Ένα ωραίο αριστεροπόδαρο ο Άρης είχε σοφαρίσει με τον Ζεντίλ, το θυμάμαι. Ναι, ναι ρε παιδί μου, σου λέω. Ναι. Και στο 150 να έλεγε. Ένα-ένα έληξε. Ναι, ναι. Εντάξει. Τελειωμένα πράγματα. Όσο για το πολιτικό, να μας πει εκεί το καλόπεδο που έχεις, πόσο μεροκάματο είναι το ημερήσιο. Οι ίδιοι και οι ίδιοι εμφανίζονται. Ανέβηκε πάνω από τα 20 ευρώ ή έπεσε κάτω από τα 20 ευρώ. Άντε καλή τροφή για σκέψη είναι αυτό, Κωστή μου. Καληνύχτα και να μην προβολάμε τα πόδια μας. Γεια σου. Καλό ξημέρωμα τα πόδια. Έλα φίλε, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε κύριε. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Γεια σου. Λοιπόν, όσο για το κομμουνιστικό το κόμμα που έλεγε τον άλλον το 8ωρο που συμπλήρωνε κάτω από το αυτοκίνητο. Ναι. Να ξέρεις ότι προσωπικά, ας πούμε, που γνωρίζω από τους γονείς μου στη Ρωσία όταν ζούσαμε, δεν σκεφτόμουν και δεν είχαν την έννοια τους αν θα ξυπνήσουν και αν θα υπάρχει το αύριο. Ναι. Ξέραν το μέλλον τους και ήταν όλοι πολύ καλά. Και όσο για τα 8 ώρα που λες, αυτό ισχύει. Απλά ρε φίλε, στο κάθε μήνα που έπρεπε κάποιος να παραδώσει κάτι, δηλαδή μια παραγωγή, δεν τους ένοιαζε το αν θα δουλεύουν 8 ώρες την ημέρα ή αν θα δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα. Τους ένοιαζε να βγει η παραγωγή τη Μηνιάτικη. Αυτό τους ένοιαζε. Ναι. Λοιπόν, όσο για τη τιμωρία του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι άδικη η τιμωρία του ΠΑΟΚ. Ναι. Έπρεπε να φάει τουλάχιστον μείον 10, όχι υποβιβασμό. Ναι. Από εκεί και πέρα, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί μείον 10, φίλε, για ποιο λόγο. Τι για ποιο λόγο. Με τις κατηγορίες που πήγε για υποβιβασμό δεν έπρεπε να πάει κανονικά. Δεν λέει υποβιβασμός. Δηλαδή είναι άδικο που έφαγε μόνο 3 βαθμούς, θες να πεις. Εννοείται, είναι σκάνδαλο αυτό, μεγάλο σκάνδαλο. Αυτή η ομάδα κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρηθεί. Παραδειγματικά πρέπει να τιμωρηθεί. Πού να πάει. Αυτά τα μείον 3 και τα μείον 2 του χρόνου και αυτά εδώ, εγώ τα βλέπω όχι απλά χαντάκια, φυλάκια τα βλέπω. Φυλάκια. Φυλάκια, όχι απλά χαντάκια, φυλάκια τα βλέπω. Αυτή η ομάδα είναι 3 υπότροποι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε.
Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Ακουγόμαστε καλά, φίλε. Λιτόχρο ΑΕΚ. Έλα. Έλα. Μια ερώτηση. Οι καλεσμένοι σου ποιοι είναι, ρε Κώστα, δίπλα? Είναι ο κύριος Σαράντος και ο Χατζηνάκος είναι μισό καλεσμένος, γιατί δεν λέει τα προγνωστικά, θέλει φράγκα για να τα πει. Ο κύριος Σαράντος ποιος είναι, τι εννοείς κύριος Σαράντος? Παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι? Όχι. Τι είπατε? Όχι, παλέμαχος. Παλέμαχος ποτέ του Αρίωνα. Γιατί τι συμβαίνει, για πείτε μου. Ναι. Σας έδειξα σε τίποτα? Όχι, μπερδεύομαι. Σας έδειξα τίποτα, σε τίποτα? Μη θυμώνεις, ρε, δεν είπε. Κάτσε, λοιπόν. Ναι. Συνέχισε. Τίποτα, εντάξει, μπερδεύτηκα. Απλά ένα πράγμα θέλω να πω. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να δικαιωθεί έστω ηθικά ότι του κλέβουν το πρωτάθλημα, πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ στο τελικό του κυπέλου. Θα είναι μια ηθική. Αν περάσει η ΑΕΚ. Γιατί ο Κούγιας με λέει, εγώ ένα γκολ θα το κάνω εκεί κάτω. Καλά. Να πω κάτι πονηρεμένο. Να πεις κάτι ονειρεμένο. Ναι, θα μπορούσαν τα πνεύματα ίσως να ηρεμήσουν με μια ενδεχόμενη πρόκριση της Λάρισα στο τελικό. Δεν θέλουμε να ηρεμήσουν. Λέω εγώ, ρε παιδί μου, με το μυαλό μου, να καταπραγεί πόσο είναι τα πνεύματα. Δεν θέλουμε να ηρεμήσουν. Εγώ δεν θέλω να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Τα θέλω οξυμένα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Έλα. Έλα. Μ' ακούς? Ακούω, ναι. Πιο δυνατά λίγο. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούμε. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΑΡΑ. Ναι. Πρωταθλητής. Ναι. Ελλάδος. Ναι. Κάντα ρογέφυρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Αθήνα, ακούς? Ερχόμαστε. Τρέμει Αθήνα τώρα που θα δούμε εμείς. Έχει εστί πάνω της. Το ξέρω. Και να πω στον προηγούμενο και στον παραπροηγούμενο, πώς κάποιος, στον προπροηγούμενο, ναι. Τι θέλεις είστε, ρε φίλε. Τι θέλει είστε, ρε. Εξίδες. Οι εξίδες είναι φελοί. Τι είναι? Φελή είναι οι εξίδες. Φελή είναι, ναι. Γιατί είναι φελή? Πας καλά, Ρατόπουλε. Εγώ πάω καλά, εσύ πας καλά. Γιατί είναι φελή, το λόγο. Ρατόπουλε, μιλάς σωστά τώρα? Εγώ ερώτηση σου κάνω. Δεν είναι ερώτηση αυτό που λες. Δες εσύ αν πάμε καλά ή όχι. Φίλε, μαστουρωμένος είσαι. Όχι, δεν είμαι μαστουρωμένος. Πιωμένος είσαι. Λες τον άλλον είναι φελή, ωραία. Πες, αιτιολόγησε το σκεπτικό σου, αυτό λέω. Να αιτιολογήσεις το σκεπτικό μου. Είναι φελή. Ωραία. Γιατί όμως? Πες μου λίγο. Έχεις Facebook ή κάτι τέτοιο για να παρακολουθείς τι λένε? Facebook. Ναι. Σιγά μην κάτσω στο Facebook να παρακολουθώ τους αεξίδες. Τι λένε? Έχεις ακούσει τους αεξίδες που μιλάς στο ραδιόφωνο σου τότε? Ραδιόφωνο μου. Ναι, τους ακούω, ναι. Χαίρονται για το πρωτάθλημα που θα πάρουν. Χαίρονται για το πρωτάθλημα. Αυτός δηλαδή ο προηγούμενος χάρηκε για το πρωτάθλημα ή επειδή που λέει ότι ήταν σκάνδαλο του ΠΑΟΚ το ότι έφαγε μείον 3 βαθμούς, που κανονικά μείον 3 βαθμούς δεν έφαγε φέτος ο ΠΑΟΚ, μείον 9 έφαγε. Δύο μάτς τον πήραμε στην έδρα του Πέτρου. Αυτό το ξέρω, άλλο λέω. Γιατί είναι φελός αυτός, θα μου πεις. Σου εξήγησα μόλις τώρα, δεν το καταλαβαίνεις. Τι φελός είναι, αυτός πήρε πρωτάθλημα. Αυτός είναι φελός. Το ότι πήρε πρωτάθλημα δεν το κάνει λιγότερο φελό. Άλλο αυτό. Εγώ θέλω να αιτιολογείτε, γιατί όταν λέτε κάτι, παιδί μου, να το αιτιολογείτε. Αυτό θέλω, αυτό θέλω. Αιτιολόγησα. Τελείως. Αυτό θέλω μόνο. Έγινε, άντε, για χαρά, για χαρά. Πείτε ό,τι θέλετε, ρε, να αιτιολογήσετε αυτό που λέτε, με επιχειρήματα. Του κάνεις ερώτηση γιατί είναι φελός και στη λέει να πούμε. Ρε, πες του λες γιατί είναι φελός, το λέει μετά όμως. Διόρθωση. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, φίλε. Κωστή, έλα, νάρκη, είμαι εγώ που σε είχα πάρει τώρα για το Θωμαίδη, που σου είπα που ξέρεις ο Θωμαίδης ότι είναι εγώ στο Θωμαίδη ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και με είπε θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Δεν σου είπα ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ γιατί μου το είπε εμένα ο Θωμαίδης που το ήξερε. Ναι, να σε ρωτήσω τώρα, μείναν 5 αγωνιστικές έτσι δεν είναι? Και ποιος ασχολείται τώρα? Όχι, κανένα δεν ασχολείται. Αυτό λέω κι εγώ. Μήπως ξέρεις τους αγώνες που έχει ο Ολυμπιακός στα 5 παιχνίδια? Πολλά τους βρω, αλλά δεν έχει κανένα νόημα πια. Δεν μου λες, στο τελικό τώρα που θα γίνει με ΠΑΟΚ 12 Μαΐου. Δεν ξέρουμε αν θα είναι η ΑΕΚ, μπορεί να είναι η Λάρισα. Η Λάρισα που θα είναι, άμα είναι η Λάρισα. Μπορεί να είναι η ΑΕΚ, μπορεί να είναι η Λάρισα. Ναι. Χωρίς κόσμο θα γίνει ο τελικός. Άμα είναι η ΑΕΚ. Αυτό πριν δύο μήνες το είπα εγώ αυτό, έτσι. Χωρίς κόσμο θα γίνει ο τελικός. Πριν δύο μήνες το είπα εγώ. Οι κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς κόσμο. Ναι, άμα θα γίνει με την ΑΕΚ, θα έχει κόσμο, αυτό θέλω να σου πει. Σε λέμε χωρίς κόσμο θα γίνει. Χωρίς κόσμο. Με όποιον και να γίνει, φίλε, είτε Λάρισα ΠΑΟΚ είτε ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Θα είναι μαγιά άμα το πάρει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα με όλα αυτά που έγιναν φέτος για το πρωτάθλημα. Αν είναι με την ΑΕΚ, ναι, αν είναι με τη Λάρισα, όχι. Σωστό. Ποιο θες εσύ, την ΑΕΚ ή την Λάρισα? Εγώ την ΑΕΚ θέλω. Πάμε επόμενη γραμμή. Βολίδα. Καλημέρα.
Έλα. Πάμε, ναι. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε. Για μου πέφτουν. Πάνε οι γραμμές. Άντε, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πήρα να μιλήσω για το φίλο μας το, με τα στοιχήματα. Να τους εδώ. Γεια σου, φίλε. Ναι. Καλή σου μέρα, φίλε. Καλή... Είμαι αυτός που συζητάγαμε παλιά που είχες πετύχει τον Καλάθι στο μπάσκετ με τα τρίποτα, τον έχασες την άλλη φορά που βγαίνουν όλοι αυτοί και σε κράζουν και σου λένε περίεργα. Μια ερώτηση, Βασίλη, δεν σε λένε. Ναι, φίλε, ναι, ναι, ναι. Δεν τον κράζει κανείς. Πώς δεν κράζεις. Ποιος σε κράζει. Με κατηγορείτε ότι εκβιάζω καταστάσεις. Αυτό κάνετε μέσα στους πλεισαφώς. Ότι είναι, τι, δεν είδα τίποτα. Εννοώ, δηλαδή, ο τρόπος που λέγεται είναι ότι κάνει καλά τη δουλειά του, βγαίνουν και άνθρωποι, συγγνώμη, Ραπτόπουλε, εδώ βγαίνουν παιδιά και λένε γιατί δεν βγαίνει να μας πει προγνωστικά, σωστά. Ναι, ναι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Απαιτεί εκπομπή. Είμαστε σε μια χώρα ακόμα που είναι ελεύθερη οικονομία. Είναι. Μπράβο, εγώ τη γουστάρω γιατί τα λέγαμε κάποτε με τον γιατρό και σε αυτό που έφυγε. Έφυγε. Πρέπει να γυρίσει και αυτός για τον ίδιο λόγο. Να γυρίσει. Αλλά στον άλλη κουβέντα αργότερα. Άλλη. Για τον Βασίλη, ναι. Επειδή είναι άνθρωπος ελεύθερης οικονομίας, ναι. Πρέπει να έχει τις εξής επιλογές κατά τη δική μου άποψη. Τι να κάνει. Η πρώτη, αν δεν του δώσουν λεφτά, καλύτερα να μην του δώσουν, να κάνει ένα δικό του site και μαζί με σε ένα ραπτό που λέει να διαφημίζονται εκεί και να κονομάται από εκεί. Σωστά. Το ιντερνετικό είναι το πρώτο πράγμα που υπάρχει στην άκρη του μυαλού πάντως. Να δώσω. Μπράβο, και αυτή την πληροφορία. Δεύτερον, υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο αυτό, παρόλο έτσι που παίρνω πολύ, κάνα 2-3 χρόνια και συζητάμε με τον Κωστή, είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να το τσεκάρει ο Κωστής αν ισχύει όχι. Για πες να μάθω. Ναι. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο φίλο σου το Γιάννη κάτω στην Αθήνα με το κανάλι, που ναι. Είναι και καλό παιδί, και να κάνει την ίδια συνεργασία που έκανε παλιά με έναν Ολυμπιακάκια με το 090, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι βγάζανε τρελά λεφτά και κάνανε και καλή δουλειά. Άλλη εποχή το 090. Τώρα δεν είναι τέτοια. Άλλη εποχή. Ναι, όχι. Λέω να κάνει τη συνεργασία, μπορεί να μην γίνει με 090. Καταλαβες. Γιατί το λέω αυτό. Από τη στιγμή που ο Βασίλης είναι καλός, από τη στιγμή που βγάζει χρήματα, στο στοίχημα, όπως κάποιοι άλλοι βγάζουν χρήματα από το χρηματιστήριο ή οπουδήποτε αλλού, να κάνει ή το site, να το κάνετε μαζί, να διαφημίζεστε, να το παίρνατε και μέσα το ράδιο ή της εκπομπής της Δευτέρας. Σωστά. Ή να πάει να κάνετε αυτό με τον Καρατζαφέρη. Φίλοι μου, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις περί ιντερνετικού που λες. Εννοείται πάντως εμένα η προτεραιότητά μου για κάτι τέτοιο σε πρώτη φάση είναι εκτιμάω το σταθμό που μου έχει δώσει εδώ πέρα ένα μικρόφωνο εδώ και αρκετούς μήνες. Οπότε εννοείται ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον υπάρχον σταθμό. Έτσι, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα και τα ιντερνετικά μέσα υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν είναι... εννοείται, αυτό. Εννοείται αυτό. Πάρα έτσι. Κάτω. Πρώτον και δεύτερον, για το φίλο μας τον γιατρό Ραπτόπουλε, τον, όχι τον Παναθηναϊκό που γουστάρω, τον άλλον, τον Ηρακλειδέα Ξανθιώτη. Τον Ξανθιώτη, ναι. Ξανθιώτη, ναι. Μπράβο. Αυτός ο Ραπτόπουλε ξέρει γιατί πρέπει να γυρίσει πίσω. Όχι. Αν ακούει τώρα, πιστεύω ότι ακούει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εμείς, εσύ, εγώ, ο πατέρας μου, δεν ζει ο δικός του, δεν τον πληρώσανε για να γίνει γιατρός. Τον πληρώσανε. Μπράβο, από τους φόρους μας. Αυτός έτσι κι αλλιώς στο στρατόπεδο όποτε πηγαίνει από ό,τι πιστεύω, δεν το γνωρίζω, φραπέ θα πίνει και για μπάλα θα μιλάει. Οπότε τα λεφτά μας δεν θα παίρνουμε πίσω από αυτό. Πρέπει να γυρίσει στο ράδιο, τουλάχιστον για να πάρουμε κάποια χρήματα πίσω από αυτά που χαλάσαμε για να το σπουδάσουμε. Για κανέναν άλλο λόγο. Για καπιταλιστικούς λόγους πρέπει ο κομμουνιστής, ο γιατρός, να γυρίσει πίσω αν ακούει τώρα. Θα δούμε. Είναι για... στο... στην ευχαίρειά του να πούμε, ναι. Δεν το ξέρω. Bye bye. Bye bye. Ελάτε στο μικρόφωνο πιο κοντά, ρε τα γάρια, λες και ακούγεστε μέσα από λεκάνο. Καθίστρα είστε. Πάω κολέ, μα μιέται η ΠΑΕ. Για ψαγμένους. Όπα. Λοιπόν, παρακαλώ τον κύριο Ραπτόπουλο να επικαλεστεί το όνομα του Αγίου Πνεύματος, εξορκιστής. Πνεύματος. Ραπ, ντροπή και έσχος. Πάλι ευνοήθηκε η μοναδική ποδοσφαιρική δέκο της Ελλάδας, όπως κάποτε την αποκαλούσε ο Βίκτορας. Αντί να πάει β' εθνική, πάλι τη χάιδεψαν, μακάρι να γίνει ποδοσφαιρικό Brexit για 5 χρόνια. Ραπ, πες μου σε παρακαλώ, τι θα πει παγωμένα χρέη. Για αυτά που πέσαν στη Βου, Πας, Καστοριά, Καβάλα, Άρης, Ηρακλής, Λάρισα, Κουλουπού. Γιατί του χρόνου που ήταν 50 εκατομμύρια τα πάγωσαν και δεν τον ρίξανε. Λέω 5-12. Ρε αυτό που λέει, πες το Τσεχεβάρα να σοπάσει. Εμείς θέλουμε να ακούμε μόνο το Σαράντο. Χατζινάκο, έχεις γίνει τραγικός και χειρότερος από τον Τζόρνταν. Ο Τάσος πάντα σου τη λέει στα ίσια, δεν μασάει. Όσο για το Θωμαίδη, μόνο στους βαθμούς είπε σωστά. Φτιάξε τα μικρόφωνά σας όλοι, όχι άλλη κλάψα. Ρε Χατζινάκο, θα μας τρελάρεις που έπεσε μέσα ο Θωμαίδης. 5 χρόνια τον Ιβάν έλεγε και μείον 5. 2 στις 3 ποινές λάθος έπιασε. Λέει ο 483. Στο πνεύμα της τιμωρίας έπεσε 100% μέσα. Στο πνεύμα. Τώρα ρε παιδιά, με συγχωρείς, εγώ είμαι Θωμαίδης. Δεν είναι και ότι πιο φρόνιμο να πω ακριβώς την απόφαση. Οπα. Έτσι δεν είναι.
Την είπε μεγαλύτερη για να βγει μικρότερη και να μην φωνάζει ο κόσμος εδώ. Για να μην πούνε ότι την έμαθα το δικαστήριο. Και ο κύριος Σαράντος εδώ πέρα συμπλήρωσε πολύ ωραία. Ρε σοβαρά μιλάτε τώρα. Καλημέρα, ναι. Α, μπράβο. Ναι, μπράβο, το πιάσατε. Μάλιστα. Έπεσες. Καλημέρα, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Μπράβο, στο γρήγορα. Πώς έγινε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Λοιπόν, τώρα κάτσε να δω εδώ που το έχω να διαβάσω λίγο. Έχει σημασία για να το σχολιάσω. Ναι. Του Ιβάν. Ναι. Τη δήλωση την πολύ ωραία που λέει: κανείς δεν μπορεί να μου επιβάλλει μεγαλύτερες τιμωρίες από αυτές που βάζω εγώ στον εαυτό μου. Ναι. Η κουβέντα για το θέμα αυτό θα σταματήσει εδώ. Εξακολουθούμε να έχουμε πιστεί στην ιδιοκτησία κτλ. Ναι. Άκου τι είπε, κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει μεγαλύτερες τιμωρίες από αυτές που βάζω στον εαυτό μου. Ναι. Φαντάζεστε έναν Ιβάν να τιμωρεί στον εαυτό του με ένα δις 300 ευρώ στην τσέπη και να θέλει να τιμωρεί στον εαυτό του. Τι θα γίνει από έρεγκλέντια χανούμια πονηρά και γαβρόκοτες. Τι έχετε να πάθετε. Αυτό έχω να πω. Και δύο, προτείνω το Χατζινάκο με το Θωμαίδη να κάνουν κοινό site. Ο ένας θα είναι για τα στοιχηματικά στο χορτό του τι θα παιχτεί και ο άλλος θα είναι τι στα χαρτιά. Θα βγάλουν πολλά λεφτά. Βέβαια ο Θωμαίδης είχε περισσότερες αποτυχίες μπορώ να πω. Αλλά θα στρώσει κι αυτός. Θα την εξετάσουμε αυτά, την πρόταση. Ευχαριστούμε πάρα τον πολύ. Τον είπες ιδιωτελή. Για πες μου, γιατί τον είπες ιδιωτελή. Πραγματικά θέλω να το ακούσω. Ναι. Τι άτιμος που είσαι. Βεβαίως. Ναι. Έχεις. Θα πω όσο θέλω, δεν θα με κλείσεις. Όχι. Λοιπόν. Λέει. Δεν με κλείνεις. Γιατί λες. Αν δεν είναι υβριστικά. Γιατί λες τον Στέφανο και τον Άντρο μίαν ιδιωτελής και όλους τους άλλους τους λες ιδιωτελής και τον Σαράντο. Για πες. Δεν είπα όλους τους άλλους, ούτε το 40 δεν είπαν ιδιωτικοί. Αν βάλει την εκπομπή, όλους τους άλλους εκτός από γιατρό και τη θυμάμαι την εκπομπή. Εντάξει, πες τα αυτά που πιστεύεις. Ναι. Εγώ θεωρώ ανιδιωτελής τον Στέφανο. Και τον γιατρό. Και όλοι οι άλλοι είπες στους ιδιωτικούς. Ναι, γιατί ακόμα περισσότερο τον γιατρό μάλιστα. Ναι. Ο άνθρωπος έχει μέσα του την ιδιωτέλεια ούτως ή άλλως σε ποσοστά. Ποιος? Ιδιωτέλεια ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Ιδιωτέλεια αυτή. Είναι βέβαια σε ποσοστά και όχι πάντα στο ίδιο. Δεν σημαίνει ιδιωτελή για τα χρήματα. Άλλος έχει ιδιωτελής για την αγάπη, άλλος για την παρέα, άλλος για οτιδήποτε. Καλά, άστα τα σάλια τώρα στην ιδιωτική. Άμα θες να ακούσεις. Συγγνώμη, καλά, εντάξει, μη θυμώνεις. Γιατί ο γιατρός είναι ο μοναδικό. Ο γιατρός κυρίως είναι ιδιωτελής, θα εξηγήσω. Δεν είναι σάλια. Ενώ έχει επίπεδο αυτό που λέει, μην έχει επίπεδο. Σταμάτα, λέω, μην το πλαταίνεις αυτό, λέω. Δεν το πλαταίνω, θα σου το πω ακριβώς. Πρέπει να το ακούσεις ακριβώς. Ναι. Κυρίως ο γιατρός είναι ανιδιωτελής από όλους και δεύτερος ο Στέφανος και κανένας άλλος. Γιατί? Γιατί? Διότι ο γιατρός αντέχει να λέει την άποψή του όσο και να τον βρίζουνε και αντέχει να είναι μόνος του. Και αυτό το αποδεικνύει ότι είναι τελείως αιρετικός. Δηλαδή έχει απόψεις που μόνο αυτές έχει, κοντράρει το σύστημα κτλ. Πράγμα που σημαίνει, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου τις απόψεις του 100%, αλλά τον πάω για αυτό το πράγμα. Ναι. Παραμένει πάντα ευγενής. Πράγμα που σημαίνει ότι αντέχει να είναι μόνος του και δεν τον αφορά καμιά παρέα. Γουστάρει τις παρέες αλλά δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κάτι. Ναι. Άρα αυτό δείχνει ένα είδος ανιδιωτέλεια. Για τον ιδιωτελή θέλω να μου πεις. Ένα είδος ανιδιωτέλεια και η μόνη του ιδιωτέλεια είναι ότι θέλει να είναι αυτός του κάθε φορά. Είναι η μοναδική. Ο Στέφανος, ναι. Γιατί είναι ανιδιωτέλειας. Ναι. Διότι. Δεν ξέρω γιατί έρχεται και τι προσδοκεί του γουστάρει, το κάνει για χόμπι, έτσι θεωρώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι μέσα. Αλλά τον βλέπω πάντα, είναι λάτρης του δικαίου. Ναι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να την πει σε σένα, στο χείλη του ψήφου, όταν θυχτεί κάποιος και θέλει να τον προστατεύσει, εφόσον πιστεύει ότι αδικηθεί. Πάμε στους ιδιωτελείς τώρα. Αν άνθρωπος είναι ανιδιωτελής, διότι δεν τον ενδιαφέρει να χάσει τη θέση του εκεί μέσα κτλ., προκειμένου να προστατεύσει το δίκαιο. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο ξεχώρισα. Πάμε στους άλλους. Ανιδιωτελή, διότι ο καθένας έρχεται για τους δικούς του λόγους. Ποιους λόγους? Ο Σαράντος έρχεται για τους λόγους του γουστάρει να περνάει καλά κτλ. Α, είναι ιδιωτελές αυτό. Δεν τον είδα πουθενά. Συνήθως δεν τον είδα πουθενά να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Ο άλλος έρχεται για τους λόγους του. Ο άλλος, εγώ μπορώ να έρθω για το δικό μου. Ο καθένας είναι ιδιωτελής με τον τρόπο του, ρε Τάσο. Ναι, όμως ξεκαθάρισα νομίζω. Σε όλους υπάρχει ιδιωτέλεια κατά την άποψή σου. Λοιπόν, αυτό το είπα, ρε Σαράντο, μην το παραλαμβάνεις. Ιδιωτέλεια εντοπίζεται στο χρήμα συνήθως. Όμως, συνήθως, εγώ όμως ήμουν ακριβής. Γι' αυτό ξεχώρισα και εξήγησα γιατί αυτή είναι η ιδιωτελής.
και όλοι οι υπόλοιποι ιδιωτελείς με τον τρόπο τους. Μαζί και εγώ πιθανότατα, έτσι. Έτσι. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Εντάξει. Γιατί τον είπε κουτό Θωμά εσύ? Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, υπήρχε κάποιος Μίχελ και κάποιος Σαββίδης, ναι, που μπήκαν στο γήπεδο. Υπήρχε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχασαν μέσα σε μια χρονιά δύο φορές το πρωτάθλημα. Ναι. Την αρχή την έκαναν με τον Στανόγεβιτς. Ναι. Εκεί χάθηκε το πρωτάθλημα. Όταν ήρθε ο Λουτσέσκου, έλεγαν όλοι στον περίγυρο, γιατί ο Λουτσέσκου δεν μιλάει για πρωτάθλημα, δεν έχει το στόχο για πρωτάθλημα. Ναι. Ο Λουτσέσκου ήταν λίγο επιφυλακτικός ο άνθρωπος, έλεγε να φτιάξουμε λίγο την ομάδα, να σταθεροποιηθεί, και βλέπαμε πώς πήγαινε η ομάδα. Όχι για πρωτάθλημα δεν πήγαινε στις αργές, έτσι. Πήγαινε από ισοπαλία σε ήττα στα εκτός παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν. Και η δεύτερη φορά ήταν τώρα με τα πρόσφατα γεγονότα. Άρα, ήθελα να πω το εξής, για να είμαι συντομότατος, ναι, ναι, ότι από τη διοίκηση χρειαζόμαστε περισσότερη ωριμότητα. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ. Ναι. Και το άλλο που είπες, δηλαδή και εκείνο είναι έλλειψη ωριμότητας, που το λες και είναι πάρα πολύ διορατικό, ότι άλλος έβαλε τα λεφτά και άλλος τώρα θα κάνει το γάμο. Ναι. Ναι. Αυτά, φίλε μου. Bye bye, επόμενη γραμμή. Bye bye. Σωστός. Ωραίος, ωραίος. Αυτός ο Τάσος είναι ό,τι πιο γελίο έχω ακούσει ποτέ σε ραδιόφωνο. Λέει ο 363. Είναι λόγος να αλλάξω σταθμό. Εξωφρενικά φανατικός με το πέπλο του Ευγενούς. Καλημέρα στην παρέα. Εγώ πονηρός ρωτάω. Άμα είσαι τόσο καλός στο στοίχημα, γιατί δεν βάζεις στοίχημα για πάρτι σου? Ο Ιβάν θα είναι φτωχός μπροστά σου σε ένα μήνα. Λέω από το 56. Και ποιο σου περιφέρει ότι εγώ δεν παίζω στοίχημα? Σωστό. Και πιο εξειδικευμένα από αυτά που λέω. 326. Ραπ, τώρα που το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ χάθηκε, θα παιχτεί το παιχνίδι του Σαββάτου στα Ίσια. Έτσι για να μάθουμε αν κερδίσει η Μπάρτσα της Ελλάδος. Μπε. Λέω 326. Εγώ το σπανό που τον είπα ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει, μου λέει σου κάνω τα έξοδα. Σε, να σε φιλοξενήσω σε σουίτα, λέει στο ατρόμητο ΠΑΟΚ. Να δούμε, λέει, ποιος θα κερδίσει. Αν μου δίνεις το λόγο. Σου δίνω το λόγο μετά το διάλειμμα. Ναι, ναι. Το λες πες για τους ιδιωτελείς, σου λέει για τους ανιδιωτελείς. Μα θέλω τον ιδιωτελή να μου κράξεις. Και μου εξυμνεί τον ανιδιωτελή ο Τάσος. Λοιπόν, μου δίνεις λίγο το λόγο τώρα. Ο Σπανός... Ντρούλικ, μήνυμα. Τον Θωμαίδη να τον φωνάζεται Νοστράδαμο αφού βρήκε ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Λες και υπήρχε περίπτωση να μην τιμωρηθεί. Έλα πέρα από το, λέει, τους τρολάρεις έτσι. Όχι ρε, τρελώσε ρε. Σοβαρά πράγματα είναι αυτά που γράφεις, ρε Τρούλινγκ, να πούμε. Ωραίος. Λοιπόν, λέγε. Κοίτα, ο Θωμαίδης το είπε στο χρονικό σημείο όμως που το είπε, έτσι. Ναι. Το είπε και πριν 10 μέρες. Ναι, 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 ναι. Λέγε, Σαράντο. Πιστεύω ότι ο Ατρόμητος θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Ναι. Ας μην παίξουν και οι τρεις δανεικοί, γιατί ο ΠΑΟΚ θα είναι τώρα λίγο ξενερωμένος με την τιμωρία. Ναι. Για μένα ο Ατρόμητος το χτύπησε και στην Τούμπα. Και στην Τούμπα το χτύπησε το παιχνίδι δύο φορές. Στα Ίσια το έπαιξε. Επειδή με συγχωρείς, Βασίλη, και επειδή παίζεται και η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Γιατί. Έτσι όπως έχει καλά διαμορφωθεί η βαθμολογία, καλά, ο Ατρόμητος δεν μπορεί να πιάσει δεύτερη. Πάμε. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Πάντως οργία από τους Παοξίδες δεν ακούω. Έτσι. Δεν. Το περιμέναν 10 μέρες. Σε αυτό ο Τάσος είχε δίκιο. Και λέει, κάνατε το μνημόσυνο 10 μέρες του ΠΑΟΚ, λέει, πείσατε τον κόσμο για τη μεγάλη τιμωρία και το θεωρεί δεδομένο, λέει ο κόσμος να πει. Σε αυτό έχει δίκιο ο Τάσος προηγουμένως, ο φίλος μας. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα. Τι κάνετε? Το παλεύω. Είστε καλά, ωραία. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση για τον κύριο Σημεφθορίδη. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει τώρα τις τελευταίες 30 μέρες δεν έχει αφήσει εκπομπή στα ραδιόφωνα. Είναι εκ των δικηγόρων του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, σε πληροφορώ. Ναι, γι' αυτό πρέπει να δικαιολογήσει και κάπου στο μισθό του, έτσι. Δεν έχει αφήσει εκπομπή στο ράδιο, δεν έχει αφήσει εκπομπή στη τηλεόραση. Δεν το κάνει μόνο αυτός ο κύριος Λάκης, όμως το κάνουν και άλλοι δικηγόροι. Ναι, όμως αυτός τώρα ο κύριος έχει την ετοιμολογία και να αναφέρεται συνέχεια σε αυτό το βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από τα αποδυτήρια της ΑΕΚ, ναι, και επικαλείται ότι οι παίχτες της ΑΕΚ
δεν ήταν φοβισμένοι. Κύριε Συμποφορίδη, δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν οι παίκτες ΑΕΚ, να χτυπιούνται στα πατώματα, να κλαίνε και η διάρρεια να τρέχει από το παντελόνι. Εσύ είδες καμιά τρομοκρατία στην Τούμπα? Πέρα από ότι ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε, είδες καμιά τρομοκρατία? Κοίταξε να δεις. Τρομοκρατία. Δηλαδή η εικόνα, συγγνώμη, η εικόνα. Ναι. Είναι ενός γηπέδου που κινδυνεύουν σωματικές ακεραιότητες και τέτοια, πραγματικά. Κοίτα, από τη στιγμή που τρέχει πρόεδρος και αντιπρόεδρος στον αγωνιστικό χώρο με τον τρόπο που τρέξανε, ναι, και απειλήσανε, ναι, ή δεν απειλήσανε διαιτητές και παίκτες και... Ρε, γροθιά έπεσε. Τίποτα. Δεν είναι... Μα κουμπουριά έπεσε. Μα όχι, πρέπει να πέσει, ρε Κωστή. Μπήκε κόσμο στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία. Δεν μπήκε κανένα. Έπεσε κοτρώνα. Όχι. Λοιπόν, εγώ αυτό ήθελα να πω. Μανούρα έγινε. Άκου να δεις, άκου να δεις. Μια τρομοκρατία. Ποια τρομοκρατία τώρα? Δεν υπήρχε τρομοκρατία. Μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ δεν έχω την Τούμπα από το 1978. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος αυτό και τις εισόδους. Τίποτε άλλο. Αυτό, τίποτε άλλο. Ούτε τρομοκρατία υπήρχε, ούτε τρομοκρατημένη παίχτες, ούτε τίποτα. Μην τρελαθούμε τώρα. Είτε το βιντεάκι από τα αποδυτήρια. Δηλαδή, τι έπρεπε να χτυπιούνται, να κλαίνε, να δείξουν ότι φοβούνται? Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει το ίδιο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ο ίδιος ο Καποδίστρας δεν το δέχτηκε. Γιατί σου λέει, τι να το κάνω εγώ? Ο Καποδίστριας, ο Καποδίστριας, και να ήθελε να δώσει τον ΠΑΟΚ, ο Κομίνης του δεσε τα χέρια. Σωστή απόφαση πήρε ο Καποδίστριας. Έτσι, άρα τέλειωσε. Σωστή απόφαση. Ο Κομίνης έβγαινε να συνεχίσει. Ο Καποδίστριας δεν μπορεί κανένας ΠΑΟΞης, ούτε ο Συμμοφορίδης, να πει το βίντεο και ιστορίες. Να είχαμε να λέγαμε αυτά. Ο Καποδίστριας λοιπόν πήρε μια απόφαση εκ των πραγμάτων λογική. Και γι' αυτό. Ναι. Το θέμα είναι, για μένα, ένα λεπτό, για μένα το μυστικό είναι τα λεφτά, τα κρουασάν που ξόδεψε ο Σαββίδης για τις ενώσεις και ο Κομίνης που θα έπρεπε λογικά να είναι υπέρ του, πήγε με τον άλλον από κάτω. Τι να κάνουμε τώρα, ο άλλος είναι ο μάγκας, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δεν αμφιβάλλω, εγώ είμαι στη μέση, δεν αμφιβάλλω. Λέω όμως, ποιος πρέπει να νιώθει άσχημα αυτή τη στιγμή? Ο Κομίνης, ο Σαββίδης, ο Μίχελ, αυτός που πέταξε το χαρτάκι με τον Ολυμπιακό, ο γραμμένος? Και ο Λιπαέ του ΠΑΟΚ. Ή ο γραμμένος. Σε πιο δύσκολη θέση από όλους είναι ο γραμμένος. Για μένα ο γραμμένος είναι. Και κάτι αγωνιστικό να αναφέρω. Τώρα το ΠΟΚ έφταιγε που το καλοκαίρι άλλαξε τρεις προπονητές, που δεν έκανε μεταγραφές, που παίζει με Κουλούρη, Βιερίνια, με Κάνιας και με τους Κοίτα, χωρούς, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Χωρούς. Σωστά μιλάς. Δηλαδή, πήρε τον Αζεβέδο, ένα μου λένε παλτό. Ναι. Αλλά και ο άλλος από κάτω πήρε 35 χρονών το Μασούτ, ένα χαφ ο οποίος δεν παίζει κι αυτός, και ο άλλος δεν πήρε τίποτα, για να λέμε και το σωστό. Κανένας, ένα λεπτό, ναι, για να είμαστε δίκαιοι. Ούτε ο Σαββίδης πήρε παίκτες, ούτε ο Μελισανίδης πήρε παίκτες, ναι, ούτε ο Χοντροπαλάς πήρε παίκτες. Όμως πόσα χρόνια παίζει η ομάδα μαζί, ρε, τη ΣΑΕΚ? Από τη Β' Εθνική έχουν 4-5 χρόνια. Πιο ομοιογενής. Σωστό. Έχει 2 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Είναι δυνατό να παίζει σε 3 διοργανώσεις, να έχει βγει από του ΕΦΑ αίτητη? Δηλαδή αυτή η ομάδα, δηλαδή, δεν αξίζει τίποτα. Και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, με τι? Με τις 7-8 ομάδες που τις έκανε φιλικές ομάδες και... Δηλαδή πρέπει να επικαλούμαστε ότι σαν και καλά ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα από πού και σκού. Είχε ακόμα 6 αγωνιστικές. Δεν τελείωσε ποτέ το πρωτάθλημα να επικαλούνται οι ΠΑΟΚτσίδες ότι μας πήραν το πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα σας πήρανε, ρε φίλε? Από πού και σκού σας πήρανε το πρωτάθλημα? Αν μετρούσε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μετρούσε τον γκολ, ήταν σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση ο ΠΑΟΚ. Ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση και λόγω προγράμματος. Δεν ήξερε τι θα γίνει. Δεν είπα ότι θα το έπαιρνε σε πλεονεκτικότερη θέση. 50-50 ήταν. 50-50 ήταν. 50-50 δεν μπορούν να λένε μας πήρανε πρωτάθλημα. Πού και πού σας πήρανε πρωτάθλημα? Ένα πρωτάθλημα που δεν τελείωσε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, τα πάντα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, αλλά θα ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραίος. Εγώ θέλω να επιχειρηματολογείτε. Κραυγές, βρισκές, ουκ, ανκ, δεν έχει εδώ. Να σου πω μια εξήγηση για τον κόσμο του ΠΑΟ. Ξανά οπαδός. Γιατί δεν αντέδρασε τώρα? Δεν αντέδρασε. Να σου πω γιατί. Πες το. Γίνεται το μάτς με τον Ολυμπιακό. 30.000 κόσμου, εκκλησία. Γίνεται αυτό που γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, έστω κατά το ίμιση και με τον τρόπο που άνοιξαν τα δικαστήρια το βράδυ, τα ξημερώματα, κατά το ίμιση επιστρέφονται οι βαθμοί στον ΠΑΟΚ, γίνεται το παιχνίδι με κόσμο. Ναι. Και την ίδια μέρα γίνεται ένα σκηνικό που διακόπτεται το παιχνίδι με 30.000 κόσμου, πάλι εκκλησία. Κάπου θα σε πει και αυτός ο κόσμος, ξενέρωσα, ρε παιδιά, είναι σάφη πια. Αηδίασε ο κόσμος.
Γιατί πρώτη φορά την είχα την Τούμπα εκκλησία και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Το γήπεδο ήταν εκκλησία. Και είδε ο κόσμος να πούμε, χωρίς να είναι αιτή αυτός, να διακόπτεται δύο φορές το παιχνίδι. Κάπου ξενέρωσε και ο κόσμος, ρε παιδιά, είναι λογικό. Εγώ το λέω με τη λογική ενός οπαδού, έστω και της αντιπάλου ομάδας. Πάμε επόμενος κύριος. Καλημέρα. Καλημέρα. Το μήνυμα δεν το διάβασα, Ανταρσία, είναι εκεί. Ορίστε. Το μήνυμα. Ναι. Ανταρσία είναι εκεί. Όχι, επειδή έφυγε ο Ανταρσίας δεν το διάβασα. Έφυγε ο Ανταρσίας. Έπρεπε. Γιατί αντί για πλαστικά κοντάρια στις τέτοιες τις μέσους κόκκινες, έχουν στυλιάρια από αξίνες. Για πλακώνονται μάλλον. Όχι βέβαια για την κόκκινη σημαία. Για το κόκκινο του αίματος. Τέλος πάντων, δεν τέρωνε κάτερον. Κώστα, τον κύριο Σιμιτζόγλου το ξέρεις. Τι είναι αυτός? Ο αθλητικός εισαγγελέας. Α, ο εισαγγελέας, ναι. Είναι εισαγγελέας διαφθοράς. Ναι. Έτσι. Ξέρεις ότι έχει πάρει ρότα και τον Μαΐδη. Ότι έχει πάρει την υπόθεση για τα τιμολόγια της με το Μυρονίδη και τα άλλα της εταιρείας του Σαββίδη, καθώς και για την οπλοφορία του Σαββίδη και την είσοδό του στο δίκαιο. Αυτός. Για ποιο θέμα, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Τώρα φύγει δύο θέματα. Κάτσε. Ένα. Φεύγουμε από το ποδοσφαιρικό. Ναι. Για ποιο θέμα μιλάς τώρα, ποιο από τα δύο? Ο εισαγγελέας αυτός, αν κρίνει ότι είναι αιτία για τους πυρπολισμούς του αυτοκινήτου του Ξαδέρφου, η εταιρεία του Σαββίδη. Για τον Λουτσέσκου μιλάς. Και για τον Λουτσέσκου και για άλλους. Θα σου πω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Λοιπόν. Ο εισαγγελέας, ο Σιμιτζόγλου. Έλα, να σου το πω εγώ. Θα σε ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Ναι. Έλα, λέγε. Ακόμα και για την εισβολή του μέσα στον αγωνιστικό χώρο με όπλο. Ήθελε, δεν ήθελε. Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει να πούμε το ποδοσφαιρικό. Μπορεί αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας αυτό να το ρίξει κατηγορία. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο εισαγγελέας. Μπορεί να ασκήσει έφεση σαν προϊστάμενο σου εισαγγελέας. Στο πω εγώ το έργο. Δεν ξέρω αν το κάνει. Σταμάτε και εσύ, ρε. Ξέρω την υπόθεση. Την ξέρω την υπόθεση. Σε αυτά επάνω δεν μπορεί να ξέρει περισσότερο. Το λέω εγώ. Άσε το, γιατί δικηγόρος είσαι. Λοιπόν, τρίχες. Επειδή... Έλα τώρα, έλα να κάνει το δικηγόρο. Παρέα με δικηγόρο. Άσε και εγώ κάνω παρέα με αστροναύτες. Άκου εδώ, Αργιανέ. Πάει ο Καρατζαφέρης και μου καίει το Κόρτομπα. Ναι. Και μετά ένα χρόνο είμαστε στα δικαστήρια και με παίρνει στο ΑΡΤ. Και μου δίνει 100.000 το χρόνο και τη δεύτερη χρονιά μου δίνει 150.000 το χρόνο. Με νοιάζει εμένα που μου έκαψε το Κόρτομπα? Εσένα μπορεί να με σε απάντησα. Δεν σε νοιάζει. Σε απάντησα. Ναι, πάμε παρακάτω. Δεν είσαι μόνο. Σε απάντησα, βρε. Ποιος εισαγγελέας τώρα? Κλάει μάινο εισαγγελέας. Στην Ελλάδα εισαγγελέας τώρα. Πάμε. Ρε, ποιος εισαγγελέας, ρε. Τι με τρελαίνεις τώρα. Και ο Λουτσέσκου, μωρέ. Ο Λουτσέσκου που δουλεύει, ρε. 400 το χρόνο, 600 του χρόνου. Και αυτά πάγια το εισαγγελέα να μα τρελάνε. Λουτσέσκου, μοναδικό ωφελημένο στι υπόθεσει ήταν. Υπάρχουν και άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι, ρε? Ο μάνατζερ. Έκανε και συμβόλαιο ο Λουτσέσκου. Φουσκωτεί μέσα από τη φυλακή. Σιγά. Φουσκωτεί στη φυλακή. Ο άλλο βίασε την κόρη του να πούμε και είναι έξω. Θα πάω το φουσκωτώ τώρα στη φυλακή στην Ελλάδα. Όσον αφορά. Άντε, ρε, φύγει από εδώ. Όσον αφορά το ΠΑΟΚΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ κέρδισε δύο φορές τον Ολυμπιακό, έτσι, μέσα έξω, και μάλιστα με ανατροπές, σωστά. Και? Κέρδισε τον ΠΑΟΚ, δεν έχασε από τον ΠΑΟΚ. Πώς δεν έχασε? Γιατί? Αφού έχασε ένα μηδέν, λέει ο... Αλλά, άστο να λέει. Πώς άστο να λέει. Το έβαλε ο ΠΑΟΚ, δεν το έβαλε. 5-0 θα το... Έλα, το κατοκύρωσε εκ του ασφαλούς. Αλλά... αφού ήξερε ότι δεν θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Μην κοροϊδεύουμε τώρα τον κόσμο. Το αν ήταν έξω το παιχνίδι και δεν μπαίναν οι ομάδες από διτήρια, δεν θα κατοχυρώνονταν. 1-0 το πήρε ο ΠΑΟΚ. Τώρα εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αν ήταν επόπτης Champions League, θα σήκωνε με το που πήγαινε στο κεφάλι του Βαρέλα η μπάλα, θα σήκωνε κατευθείαν την σημαία και θα τέλειωνε εκεί. Σωστό. Σωστό. Και τέλος. Γιατί δεν ξέρεις τι θα πάει η μπάλα. Μπορεί να βγει out, μπορεί να τα αποκρούσει ο τερματοφύλακας, αλλά μπορεί να πάει σαν εκτεθειμένο. Οπότε σηκώνει τη σημαία εκείνη τη στιγμή. Τελείωσε εκεί η φάση. Δεν προλαβαίνει να τη σηκώσει, γίνεται πολύ γρήγορα η φάση. Όχι, αν ήταν του. Πάμε παρακάτω, μην το κουράζεις. Πάμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα, στα είπα και χθες, η ΑΕΚ βρίσκεται σαν πρωταθλήτρια για μένα δίκαια. Εμείς ξέραμε εδώ στη Θεσσαλονίκη
ποια μάτσα ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Τα ξέραμε. Και ξέραμε και ποια θα χάσει βαθμούς. Τα ξέραμε. Εσύ λες, εγώ δεν ξέρω. Τα λέγαμε όμως στο ραδιόφωνο. Ότι αυτά τα αυτά θα τα πάρει, εκεί θα χάσει βαθμούς. Και όπως έγινε. Και όπως και έγινε. Να πω κάτι εγώ. Όχι. Γεια σου ρε Σαράτο, δύναμη. Ανοιχτή βιβλιοθήκη είσαι, άνθρωπε. Να σου πω λίγο. Η όλη παρουσία έχουμε της ΑΕΚ... Έχω και από τα χωριά σου εκεί πέρα να πούμε νύφηρε. Ποια, ποιο χωριό, ρε, ποιο χωριό. Κωνσταντία. Α, εσέ, 5 χιλιόμετρα κοντά στο χωριό μου, ναι. Εγκόμενα από τις, από τη Σοσάνδρα είχα. Πάπο, δεν λέγονται αυτά στο μικρόφωνο, δεν λέγονται. Πάει, πέρασα. Από ΣΥΚ περιοχές είχες γκόμενα. Πάμε πολύ. Γιατί υποβαθμίσεις την αλμοπία. Ποια αλμοπία, ρε. Πίσω από τον κόσμο η αλμοπία, ρε. Πας στην αλμοπία και σε πιάνει θλίψη, ρε. Σον, πέρας. Βοβόμανο. Καλημέρα. Ναι. Ραπ, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Πάω από Αθήνα, Χαλάνδρη, έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα. Στον κομμουνιστή, βασικά ήθελα να του πω τα παράπονα μου που είχα την άλλη φορά. Σε ακούει η κομμούνα, σε ακούει η κομμούνα. Ακούει. Ακούει, αλλά δεν είναι εδώ η κομμούνα. Εντάξει, τα παράπονα του είχα πει για το πιο κυρίω το κανάλι του YouTube. Μα είναι κομμουνιστή επάνω και βρίζουν τον κομμουνιστή κομμουνιστέ. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι κομμουνιστή επάνω και βρίζουν τον κομμουνιστή κομμουνιστέ. Μπερδευτήκαν οι κομμουνιστέ. Έχουν εσωτερικά θέματα. Αφού με ακούει να ανεβάζει με συνέπεια τι εκπομπέ και να κόβει τι διαφημίσει. Αυτό που δεν έχει καταλάβει εσύ. Είναι ότι είσαι στο πίκ σου. Είναι αυτά τα χρόνια τώρα, αυτό το διάστημα είναι μεγάλη σου ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή είσαι η πιο cult φιγούρα της Αθήνας, της Ελλάδας. Ποια σε θέλει, αν ήσουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Τι έχει φα... τι η φιγούρα έχω, τι έχει η μάπα μου. Είσαι cult φιγούρα, δηλαδή ακόμα και ο Μητσικός Σύνδεσης έκανε εκπομπή στο Ερτένα και απέτυχε. Αν ήσουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Θα έπαιρνε 15.000 το μήνα, δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Και τι να κάνω, ρε φίλε, να πάρω το τρένο και να κατέβω στην Αθήνα να πάρω 15.000 το μήνα. Όχι, να κάνει λίγο πιο προσεκτικά επαγγελματικά βήματα. Τα κάνει, για το δικαστήριο δεν μπορώ να σε κριτικάρω ακόμα, είναι πρώτη χρονιά. Πρώτο χρόνο, θα δούμε το χρόνο. Ναι, όχι, αυτό δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό το κρατιώνε πα καλά, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν είμαι manager. Πρέπει να το εκμεταλλευτείς όμως. Ό,τι μπορώ κάνω, ρε φίλε. Εμείς οι παρατρεχάμενοι θα πιάζαμε. Μην ξεχνάς, ότι ζω και σε μια πτωχευμένη χώρα, έτσι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Ναι, εντάξει, δεν λέω εγώ τα αντίθετα. Τι να κάνω άλλο. Μέσα στην κρίση εσύ ανέβασε συμμετοχές σου 200% όμως. Με βοήθησε η κρίση, βεβαίως. Δηλαδή, λίγο το ίντερνετ που σε ακούνε μέσα και στη Νέα Υόρκη και στην Αυστραλία, λίγο το ΑΡΤ, λίγο το Λαϊκό Δικαστήριο, όλα αυτά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε φρόντισε, βάλ το μυαλό σου να σκεφτείτε τι άλλο μπορείς να κάνεις. Ένα αυτό. Με τον αποτρελαίνεις, ρε γόρι μου, είναι που είναι τρελός, με τον αποτρελαίνεις άλλο. Μα ισχύει, κύριε Σεράντο, ισχύει αυτό που του λέω. Εγώ, δεν τελειώνει το ΑΡΤ, πάει σε άλλη συγκοινότητα. Έχω μπει σε ταξιδί στην Αθήνα και άκουγε Ραπτόπουλο από ίντερνετ. Καθόλου δεν πάει το ΑΡΤ. Μιλάει το παιδί, είμαστε αγενείς, μιλάει. Για λέγε. Ναι, έχω μπει σε ταρίφα στην Αθήνα και άκουγε Ραπτόπουλο. Δηλαδή, μην το βλέπεις τόσο απλά. Έχεις μεγάλη ευκαιρία. Δεν το βλέπω απλά. Ό,τι μπορώ κάνω σου λέω, δουλεύω. Τι θες να κάνω, τα πάρω από το Μαρινάκι και από το Σαββίδι, δεν γίνεται. Δεύτερον, εγώ έχω κλείσει εισιτήρια και ξενοδοχεία. Βέβαια ζηλεύω. Θα τα πάρεις. Πού είναι το μπαμπά, κατάργησε. Λέγε φίλε. Έχω κλείσει εισιτήρια ξενοδοχείο 2 μήνες πριν για να πάω στο πάω Ξάνθη 22 Απριλίου. Ο λόγος που τιμωρήσαν την έδρα αφού ο κόσμος δεν έκανε τίποτα, ποιος είναι. Για ποιο μας μιλάς. Πάω Ξάνθη. Σε 22 Απριλίου, εγώ νόμιζα θα πάρουμε μπορτάφι, νόμιζα θα κάνουμε και φιέστα εκείνη τη μέρα. Ναι. Τέλος πάντων. Τα έχω πληρώσει, θα έρθω για τουρισμό. Ελπίζω να σε πετύχω κιόλα. Ναι. Ο λόγος που τιμωρήσαν την έδρα από τη στιγμή που δεν έπεσε ούτε καρφίτσα στο γήπεδο, ποιος είναι. Για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι, ο κόσμος δεν έκανε τίποτα. Κάτσε, ο άλλος μπήκε μέσα. Ο άλλος είπε τον αξιωματικό, πώς δεν. Μα ο πρόεδρος που μπήκε μέσα τιμωρήσανε. Ο λαός που δεν πέταξε τίποτα. Για ποιο λόγο να πέταξε. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν ο λαός. Δεν εκπροσωπεί τον λαό, εγώ. Πώς θα γίνει. Είναι θεσμικό όργανο. Είναι αξιωματούχος ομάδος. Είναι ασόβαρο όμως, γιατί ο κόσμος κάνει ένα προγραμματισμό. Ο άλλος έρχεται από το εξωτερικό. Εγώ έχω κλείσει τίρια για ξενοδοχείο. Δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τρίτον, πολύ σύντομο, για τα intervals, μου σου είχα πει για τα intervals, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Intervals, τι είναι αυτά. Για τα intervals, για το τρέξιμο, δεν ξέρω αν τα έχεις κάνει. Τι είναι ναι, όχι, δεν το έκανα. Πήγα σήμερα πάνω κάτω, ναι. Έβγαλα 39 λεπτά τα 6 χιλιόμετρα, σε ρυθμό τέμπο. Καλά είναι. Ξέρεις γιατί δεν το έκανα, θα σου πω. Δεν σε βοηθάει, είχα στο δεξί προσαγωγό ένα τραβήγμα και δεν ήθελα να φουλάρω με sprint και τέτοια, κατάλαβες. Μην μου τραβήξει καμιά θλάση γιατί
θλάσσι το προσαγωγό, έπαθα μια φορά και βαρύ πόνο. Πολύ πόνο έχει. Αν σου αρέσουν αυτά, ναι, για έκρηξη που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο box. Θα βρει κάποιον, όχι πολλά, θα το κάνει 2-3 φορές το μήνα. Αρασέζεται, Άρση Βαρών. Ρώτα τον γυμνασίο σου να σου πει. Άσε ρε, μα πέσει το πουλί 50 χρόνια, άρα σε ζετέ 50 χρόνια. Με 40 κιλά. Μα φύγει κανένα όρθι στο πάτωμα τώρα 50 χρόνια. Αρασέζεται πάλι, ακόμη πάλι. Με 40 κιλά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα αποκτήσει απίστευτη έκρηξη χωρί να το καταλάβει. Και τελευταίο, για να μην κρατά το χρόνο. Εάν με δει το σάκο στα 50 μου, στα δίλεπτα που κάνει ο δάσκαλο το ελεύθερο. Του έχω ακούσει. Του πιτσιρικάδε του περνάω σε έκρηξη. Να ο Νάρκησο, νέτο. Του περνάω στην έκρηξη. Και τελευταίο για τον Χατζινάκο. Ναι. Να συνεχίσει όπως είναι. Εγώ δεν τον ακολουθώ προσωπικά, αλλά δεν έχει σημασία. Να συνεχίσει όπως πάει. Και αφού έχει αυτοπεποίθηση, γιατί δεν κάνει ένα site μόνος. Υπάρχουν σκέψεις, θα δούμε. Μπορεί αυτό, να μπει στο rapto.gr και να συνεχίσει. Υπάρχει αυτό μια σκέψη. Είναι καλό, γιατί να κάνει καινούργια, έχει το δικό του. Μια παρατήρηση καλοπροαίρετη να σου κάνω. Αφού υπάρχουν ανοιχτές συνεργασίες, πρώτα εκεί θα αποταθούμε. Και υπάρχει και στο site. Υπάρχει και στο site και διαφημίζεται και μια στοιχηματική εταιρεία ιδιωτική, έτσι. Ωραία. Μια παρατήρηση μόνο καλοπροαίρετη. Σε έχω ακούσει. Έχει καλό σκεπτικό. Πολλές φορές όμως λες, κάτσε να δω και βλέπει και βαθμολογίες και δίνει. Π.χ. των Αθηναίου. Δεν πρέπει να δίνει τέτοια. Το πιάσει όμως. Δεν έχει σημασία καμία. Καμία σημασία όμως. Όταν το, καταρχήν, για να δώσεις για παίχτη πρέπει να πας στην προπόνηση να δεις πώς είναι. Γιατί ο άλλος παίζει λεφτά. Κάτσε ρε φίλε. Για να δώσω εγώ στοίχημα να πάρω στις προπονήσεις της κάθε ομάδας για να μπορέσω να κάνω κριτική στοιχηματισμού. Τον Αθηναίο τώρα δεν τον ξέρουμε, παίζει πρώτη χρονιά. 10 χρόνια αθλητής είναι. Με καριέρα σοβαρή, παιχταράς είναι ο άνθρωπος. Βασίλη, να καταλάβεις τι λέω. Το σκεπτικό το δικό σου θα παίξουν οι Έλληνες. Μπορούσα να το σκεφτώ κι εγώ. Εσύ για να σε ακολουθήσει κάποιο. Σταθερά. Κοίτα να δεις, όταν παίζει ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, στο Άρης ΠΑΟΚ εννοείται ότι οι Έλληνες θα τραβήξουν σε μια ομάδα πόσο Άρης που βασίζεται σε Έλληνες παίχτες, θα τραβούσαν αυτοί το μανίκι. Και η πρώτη σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο Αθηναίου και ο Τσαϊρέλης του Άρη. Συμφωνώ. Δύο Έλληνες. Το σκεπτικό σου ήταν σωστό. Απλά δεν είχε ένα added value για να σε ακολουθήσει κάποιος. Κάποιος μπορεί να το σκεφτεί και μόνος του. Εσύ υποτίθεται, πρέπει να ξέρεις σε κάποια. Άμα το σκεφτεί, ας το έπαιζε, ρε φίλε. Εγώ τι να κάνω. Πρέπει να είμαι στο μυαλό του καθενός. Εγώ όλα αυτά που σκέφτομαι εγώ. Δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται ο άλλος. Ας το σατανικό μυαλό του, ρε φίλε, να λειτουργήσει. Όταν λες μελετημένα και τα λες με σκεπτικό, ναι, αλλά και πολλέ σου λέω, έχεις πει, να δω, παίξτε και αυτό. Ελείψει το μήνυμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πολύ ωραία. Δεν δίνω Χατζινάκος, ρε 828. Πάει τελείωσε. Αυτό που λέει το Χαϊβάνι από την ΠΑΗ που αγόρασε τα ρολά της ταμιακής και τα μοίρασε. Δεν ευθύνεται, έλα ρε φίλε τώρα. Πεμπιθία είναι τώρα που. Μάντισα είναι. Μάντισα είναι η δικιά μας, κυρία Μαρία να πούμε. Ο γραμμένος τώρα, άστο το γραμμένο. Κοιμάται ο κόσμος όταν μιλάει. Και με τον Κανελάκι μαζί είναι το Τσιπραλέξ, το Βάλιουμ, το. Ναι. Ρα πριν ένα μήνα όταν διακόπτει τον Μπάσου πάγουμε γάβρο και πάγουμε. Λοιπόν, το διαβάσαμε. Λοιπόν, αυτός ο Τάσος είναι ό,τι πιο γερό, το διαβάσαμε. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε, με το Λάμδα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έλα. Καλημέρα. Παοκτσής είμαι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ένα πράγμα. Να πεις. Είμαι 23 χρονών. Ναι. Πρωτάθλημα δεν έχω δει ποτέ στη ζωή. Θα δεις. Μικρός, ρε, αγόρι, μικρός. Με τα 50 θα δεις. Άκουσε με λίγο τώρα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με αυτές τις συγκυρίες που είχε τα τελευταία 3-4 χρόνια έπρεπε να πάρει ένα πρωτάθλημα. Φέτος. Ναι. Φέτος. Πρώτη φορά. Φέτος, ναι, φέτος. Το είπα εγώ από την αρχή. Ναι. Πρώτη φορά στα χρονικά. Περνάει μήνας Φεβρουάρης και ελπίζω σε πρωτάθλημα. Έτσι. Η ομάδα πάει τρένο. Τρένο. Και έρχεται μια. Δεν θα τη βαφτίσω όπως να είναι, θα τη βαφτίσω απλά άτυχη συγκυρία. Να δεν είναι άτυχη συγκυρία. Είναι τακτική της Αθήνας της ποδοσφαιρικής, η οποία έπιασε. Σε πιάσαν κορόιδο, κότσο. Συμφωνώ. Εμένα προσωπικά, και ας μη δω φέτος που δεν θα δω πρωτάθλημα, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα που όλοι εκεί κάτω σκύλιασαν. Είδαν για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ με ένα μεγάλο πρόεδρο που έχει λεφτά να ταχώνει στην ομάδα και να το κάνει έμπρακτα, γιατί από την περίοδο μετά. Σωστό. Ο τύπος έχει βάλει απίστευτα λεφτά που σε άλλες χρονιές δεν θα τα περίμενε κανένας. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, έχεις μια τέτοια χρονιά, έχει βάλει ο πρόεδρος αυτά τα λεφτά και γίνεται αυτό και δεν παίρνεις το πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει. Α, δεν σε νοιάζει. Μόνο και μόνο
που οι από κάτω θορυβήθηκαν και γίνονται πραγματικά ρεζίλοι, γιατί άλλο είναι οι νόμοι και άλλο είναι η κοινή νοημοσύνη. Πάνε να βιάσουν την νοημοσύνη μας με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή αντικειμενικά για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και να χάσει το πρωτάθλημα από αυτό το πράγμα. Κι όμως έγινε, κι όμως έγινε. Ηθικά είναι έχω την εντύπωση ότι είσαι πρωταθλητής. Λένε ότι αν κάνει αυτό το πράγμα τελείωσε. Μην τους δουλεύεις εσύ, Σαράντα. Ναι, και έγινε. Ναι. Λοιπόν, εμένα με νοιάζει ρε φίλε και είμαι χαρούμενος που η ομάδα μέσα στο γήπεδο ήταν πρωταθλήτρια. Ας έχουμε τον μπούζο το μεσημέρι γι' αυτό. Έγινε φίλε, κλείσε. Τα λέμε. Δεν μπούζος πας να γίνεις τώρα, τι, θα τον ψωνίσουμε όλοι εδώ πέρα. Άσε, αυτά για τον μπούζο είναι. Άστο. Το λέω εγώ, εσύ σε συμβουλεύω τώρα, σαν να σούσπαλες. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, Ράπ, εγώ είμαι. Φίλε, ναι. Βασίλης από Αμίντο Φλόρινας, ΑΕΚ. Γεια σου, Αμίντο. Έρχεται και κάποια στιγμή και από εκεί πέρα με θυμάς. Ναι. Τα είχαμε δύο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι. Ξεκινάω από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το καλοκαίρι δεν έβγαινε ο ΠΑΟΚ και η διοίκησή του και έλεγε ότι έχει πάρει την ΕΠΟ, είναι δικιά μας και το πρωτάθλημα είναι σίγουρα δικό μας. Αφού πήρε τις ενώσεις, τι να κάνει, να πει δεν την πήρα. Ωραία, άμα τώρα ο γραμμένος είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ανεπαρκής, τι να κάνουμε τώρα. Φταίει η ΑΕΚ γι' αυτό. Ο γραμμένος φταίει, δεν φταίει η ΑΕΚ. Α, μπράβο. Φταίει η ΑΕΚ που το χαρτάκι πέτυχε τον Καρσία. Ο γραμμένος φταίει. Ο γραμμένος φταίει. Φταίει η ΑΕΚ που επόπτησε του δώσε τον γκολ ενώ έχει την ΕΠΟ δικιά του. Εκεί και φταίει ο γραμμένος. Τότε ποιο είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ με τον ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τι έκανε. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Κοίτα, γίνεται. Απολύτως και τίποτα δεν έκανε η ΑΕΚ. Ναι, γίνεται και αυτοκριτική, γίνονται και τα υπόλοιπα, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Τι θέλω να πω δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ έχασε ένα πρωτάθλημα ομολογουμένο δικό του. Ήταν αγορασμένο, ήταν από παντού έτοιμο και το έχασε μόνο του. Δεν έκανε. Οπότε αφήστε την ΑΕΚ. Ναι, έτσι σωστά. Αφήστε την ΑΕΚ στην άκρη. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, όσο αφορά την ποινή, νομίζω κατά γενική ομολογία είναι πολύ ήπια. Τι περίμενες δηλαδή εσύ τώρα, τι περίμενες? Εγώ περίμενα μεγαλύτερη τιμωρία στην έδρα κυρίως και ίσως μεγαλύτερη αφαίρεση βαθμού από το νέο πρωτάθλημα. Είναι μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις. Εντάξει, είναι πολιτική κύριε Σαράτο. Είναι μαγειρεμένη λίγο, είναι λίγο μια συμφωνία κυρίως. Από εκεί μέχρι εκεί. Ίσως εφήρμοσε την αρχή ο δικαστής. Εντάξει, είναι μέσα στα όρια. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα όμως θα κάνω και μια πρόληψη. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν πολύ χειρότερα πράγματα και του χρόνου. Μπορεί εγώ προτείνω του χρόνου ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι στη Τούμπα τα παίξει χωρίς κόσμο. Το έχει ξαναπεί, αλλά δεν ξέρει. Αν δεν έρθει τρόικα από την UEFA, φίλε, δεν θα δούμε χαϊρική προκοπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τριετή επίβλεψη και στην ΕΠΟ στελέχη από την UEFA και στην ΚΕΔ στελέχη από την UEFA. Να μην σου πω και ξένους γεννητές. Μια τριετία. Αλλιώς χαϊρική προκοπή δεν θα δει αυτό το ποδόσφαιρο. Τελείωσε. Να κάνω και μια ερώτηση. Τι γίνεται τώρα με το γραμμένο? Θυμολογείται ότι θα φάει το κεφάλι το γραμμένο. Οπότε τι σημαίνει αυτό για τις συσχετήσεις στην ΕΠΟ και του χρόνου το βλέπω το γραμμένο να παρακαλάει τον Κανελάκη να βγει. Μήπως παραιτηθεί κιόλας, μην αποκλείσει. Να είμαι εγώ στο στούντιο και να το λέω τον Κανελάκη, μην το βγάλεις. Σα παρακαλώ, Κωστέ, θα ήθελα να μιλήσω ο άνθρωπος. Δεν θα μην το βγάλεις, θέλω να του λέω. Άσα πάει να βγει στο 2%. Άστο να το λέω. Αυτό. Bye bye. Άρα θα βρει ο Σαββίδης άλλο πρόσωπο. Ήμουν ο Σαββίδης έτσι όπως τον. Εγώ αν ήμουν ο Σαββίδης θα ήμουν εξοργισμένος. Να έχω δώσει τις κούτες με τα κουρασάν και ο Τζάμπας να παίρνει το πρωτάθλημα με το διαιτητή να πηγαίνει στο δικαστήριο και να λέει άλλα αντί άλλων. Μα και να με τρολάρει κιόλα. Και να με βγάζει και βλάκα. Και να με βγάζει και βλάκα ο διαιτητής. Διέκοψε ο Σαββίδης τον μάτσο ενώ το είχα κατοχυρώσει 1-0. Μα τις μπουνιές του τις θέλει μόνο για αυτό που είπε. Δηλαδή έγινε ό,τι έγινε. Έτσι πάει, τελείωσε. Πού θέλει... Η ηρωνία είναι αυτή. Αυτό... Ναι, είναι ηρωνικό. Τις μπουνιές του διαιτητής, πού τις θέλει? Βγάζει μαλάκα το Σαββίδη, γιατί? Το βγάζει χαζό, το βγάζει παοξίδες χαζούς, ηλίθιους. Διακόψαν ένα μάτσο που το δίθεν αυτό το είχε κατοχυρώσει με ένα μηδέν. Τα γουδιά τα θέλει εκεί. Σωστό. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό είναι κοροϊδία κατά μούτρα, ότι κατοχυρώσει. Το ξύλο εκεί το θέλει. Α, μπράβο, πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Μεταφορικά το λέω το ξύλο και τα γουδιά. Ενώ δηλαδή το κράξιμο. Μα γι' αυτό σου λέω και εγώ ότι για το Θεαθήνε είπε το 1-0. Αν ήταν μέσα στο γήπεδο δεν θα το έλεγε ποτέ 1-0. Γι' αυτό ελέγχει την ΚΕΔ. ΕΠΟ και ΕΠΟ και έτσι ΕΠΟ και έτσι ΕΠΟ και έχω τις ενώσεις. Και έχω τις ενώσεις. Ο Βλάχος αντιδράμα τις ενώσεις έχει. Λέγε φίλε. Μπήραν τον πρόεδρο. Λέγε. Καλημέρα. Ναι. Δεν μπορούσα να μην πάρω σήμερα εφόσον είναι το είδωλό μου εκεί πέρα. Ποιο είναι το είδωλό σου από τα δύο? Ο Μεγάλος Χατζηνάκος. Τελείως. Πάει. Σαράντο, κάτσε στο πάνω. Δεν μιλάω μόνο για το στοίχημα. Καταρχάς είναι συναριανός, πρώτα απ' όλα. Ναι, άρα είναι λεπρός. Ο άνθρωπος έχει τοποθετήσει καλύτερες και από τον Μάικλ Τζόρνταν στο μπάσκετ. Αυτό ναι, δεν το... Είδες το μπάσκετ της ΑΣΕΚ, τώρα θα πάτε στην Α2. Είναι. Ναι. Είναι για το NBA. Τώρα που θα πάτε να παίξετε με τη Μέντε εκεί στο...
στο ζάπινγκ δίπλα. Λοιπόν, προετοιμάσου ψυχολογικά. Χατζηνάκο, μην μας σας ακούμε. Ναι. Λοιπόν, δεν έλα, φίλε μου. Για τον μεγάλο Ραπτόπουλο θα να μιλήσω. Ο οποίος, αν είχε γεννηθεί στο Κάνσας. Κάνσας. Και έκανε εκπομπή με τους Αμερικάνους. Ποιο Λάρι Μπέρντ τώρα και τι να λέμε. Εντάξει, ο άνθρωπος τα περιπλέκει τα πράγματα. Θα έχει γίνει η Αμερική. Απικία θα είχε γίνει από αυτά που λέει ο άνθρωπος. Δεν παίζεται ο άνθρωπος. Αλλά τον πάμε, τον αγαπάμε. Και τρίτον. Αποτρελάνετε, ρε. Θα τον αποτρελάνετε. Φτάνει τόσου ύμνους. Φτάνει. Ρίξτε και άκου τον Άρκησο. Τον ζηλεύουμε, ρε. Να, ζηλεύει ο Άρκησο. Τον αποτρελάνετε. Τον αποτρελάνετε, ρε. Τρίτον, μεγάλο Σαράντος, γίγαντας. Εφράδια λόγου. Έτσι. Σωστή σκέψη. Λακωνική σκέψη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έγινε αγόρι. Ακούμε, συνεχίστε έτσι. Να σε γεροπάμε. Έχεις χαιρετίσματα από ποιον, ρε. Από το Θωμά το Βυρζαμάνι, ρε. Έρε το Θωμά, ναι. Το θυμάσαι το Θωμά. Ποιο Θωμά, ρε. Το Θωμά δεν θυμάμαι, τον είχα ποδοσφαιριστή. Εσύ τον είχες ποδοσφαιριστή. Βέβαια. Ήσουν παράγοντας. Βεβαίως. Ποια χρονιά, ρε. Ποια χρονιά. Από το 75 μέχρι από το 73. Μέχρι 78 που ήρθε ο Βουλινός. Μετά έφυγες. Όχι, μετά με τον άλλο πρόεδρο. Με τον άλλο πρόεδρο. Μετά ξανάρθες μετά. Ναι. Με τον Βουλινό δεν, επί κομμουνιστής εσύ, ή δεξιός ο Βουλινός που να. Ναι, δεν είμαι κομμουνιστής, ρε, φαγώθηκες. Ραπτόπουλε, λέει. Λάθος πρόταση δίνεις. Γιατί χωρίς κόσμο στην Τούμπα τα ντέρμπι, λέει. Αυτό θέλω στο φινάλε να σε αποδυναμώσει και οπαδικά. Λέει ο νεαπολίτης, ο φίλος μας από την Αθήνα. Ο οποίος είναι στην Αθήνα και υπηρετεί. Κλοπ δικηγόρος, Λάρι Κίγκρε, όχι Λάρι Μπριντ, χαχαχα. Εγώ πάντως θα προτιμούσα Σαράντο αντί Μπούζου. Δώστε του βήμα. Κύριε Σαράντο, κύριε Σαράντο, λέει, το Πάσχα θα βάλω εκτός από τον αρνί στη σούβλα και χοιρινό κοντοσούβλι. Φέρε στη σκίδρα και το ράμπι να κάνει καλυβαλισμό. Θα το περιποιηθούμε με μεγάλο κέφι. Είναι ο γανιψιός μου, της αδερφής μου γιος αυτό. Στη σκίδρα, θλίψη η σκίδρα. Όχι βέβαια, καλή είναι, εντάξει, καλή είναι. Τι καλό έχεις. Μόπολη, εντάξει, τι θέλεις να έχεις. Τι θέλεις με στη σκύρα. Τι θέλεις, Βερσαλίες να είναι ή το Φοντενεμπλό που είχα. Φοντενεμπλό. Το Φοντενεμπλό, ρε. Λοιπόν, μια χαρά. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Καλημέρα, Ραπ. Καλώς τον. Ραπ, να διορθώσω λίγο τον ΑΕΞΥ. Ναι, πήραμε τις ενούσεις. Δεν του το είπες όμως, ναι, εσύ. Ναι. Την διαιτησία δεν την ελέγχει φέτος. Η ΕΠΟ από του χρόνου θα ναι. πάει στην ΕΠΟ. Ναι. Έτσι να το πούμε για να τα ξέρει. Ναι, του χρόνου ειδικά, πάει, ναι. Αν μπήκε τον Brexit εδώ, ναι, ειδικά του χρόνου. Μακάρι να έρθει. Αλλά από του χρόνου θα ελέγχεται από την ΕΠΟ. Ρε, 50 κούτες έδωσε ο άλλος, 20 καθήκαν στον χρόνο και 30 πήγαν στράβο. Άσε με να ολοκληρώσω. Κάποιος μίλησε για Grand Cases. Grand Cases. Η μεγαλύτερη. Ε? Cases. Grand Cases. Ναι. Ποιο το είπε, δεν ξέρει ποιο το είπε. Ο Μπαμπούλα που έχει το νεκροταφείο. Το... Ο Μελισανίδη δεν το είπε. Ο Λουκανίδη. Πέρσι ο Μελισανίδη. Α, πέρσι, ναι. Ναι. Η μεγαλύτερη Grand Casa από αυτόν δεν είναι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μαγιά του όμω. Είναι αυτό και μετά έρχεται ο Μαρινάκη γιατί είναι καινούριο. Μαγιά του, εσεί οι πόντι. Ναι. Οι καλοί άνθρωποι. Αλτρουιστέ. Παναγία σου μέλα. Κοινό προσκύνημα! Οι δύο πόντι! Βλακίες του Μπούζου! Ναι. Λέγε. Άσε με, εγώ πήρα τη λεφτά. Μετά εγώ. Ναι. Λοιπόν. Το κλείνω το στόμα, μιλάτε. Ο Σαββίδης, όταν το λέγανε, τι θα με αυτούς, μην έχεις παρτίδες, δεν άκουγε κανέναν. Τώρα την κατάλαβε. Και την κατάλαβε καλά. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, εγώ πιστεύω ότι ο Σαββίδης και θα κάνει δυνατή ομάδα. Ναι. Αυτό το πιστεύω και θα το δεις και εσύ. Ναι. Θα κάνει και δυνατή ομάδα, ναι, και θα την πληρώσει κάποια στιγμή και η ΑΕ και ο Ολυμπιακός. Ποια στιγμή? Εδώ είσαι και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, ρα. Θα βγει καμιά Νέα Δημοκρατία με το χοντρό. Ψάξε βρες. Το δεύτερο, ποια Νέα Δημοκρατία? Θα βγει καμιά Νέα Δημοκρατία με τον άλλο, τον Ζόγκρα. Ποιο θα βγει αυτό εδώ, μωρό? Αυτό ο Πτυκιάρης πιστεύει. Επόμενη γραμμή. Ο χαρακτηρισμό, σε παρακαλούμε. Ναι, ναι, πολιτικά πρόσωπο, όχι χαρακτηρισμό. Το μελλοντικό πρωθυπουργό, σα παρακαλούμε. Αν μα σε διορίσει πουθενά, θα κάνει κάμψει, να πούμε. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ταυτόπουλε. Ναι. Ταυτόπουλε. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία ώρα έχουμε εδώ πέρα. Πώ? Έχουμε μία ώρα εδώ πέρα. Θα ακούμε, περιμένουμε. Μάλιστα. Ναι. Ήρθε η σειρά σας. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, ασπρόμαυρη όλοι και όχι μόνο.
Δεν το βλέπω. Όλη η Θεσσαλονίκη αστρώμαυρη. Θα υπάρχουν και μερικοί Ηρακλήδες και Αργιανοί, δεν μπορεί. Πού υπάρχουν, δεν σας βλέπουμε πουθενά εδώ πέρα. Όχι, δεν είπα εγώ για μένα. Θα υπάρχουν, λέω. Δεν μπορεί. Δεν βλέπουμε κανέναν. Ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, είμαστε μόνοι μας. Είναι όλοι τους. Δικαιοσύνη θα έρθει. Το κύπελο αυτό ξέρουν που να το βάλουν. Και το θα κύπελο. Τα πούμε στον τελικό. Χάσετε και το κύπελο τώρα, δηλαδή. Αυτά. Για. Το πρωτάθλημα αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι, εσύ. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ από Άξης είμαι. Καλώς τον. Πικραμένος από Άξης. Εννοείται. Ναι. Ο φοιτητής νομικής είμαι, ο 23χρονος. Στον Globe. Ναι, μπράβο, μπράβο. Μίλησαμε για τον Globe την προηγούμενη φορά. Ναι. Αυτό που με δίδαξε φετινή χρονιά, ναι, γιατί είμαι άπειρος ακόμα στα πρώτα αθλήματα και πρώτη φορά είδα την ομάδα μου να το διεκδικεί, είναι ότι τελικά και οι μεν και οι δε, βάζω και τους δικούς μου μέσα, ναι, τα πάντα τα ερμηνεύουμε ανάλογα από το πώς θα κάτσει τον πισινούλη μας. Τώρα έτσι, το κατάλαβες. Μικρό είσαι, εντάξει. Ναι, τώρα το κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή, ΑΕΚ το 8. Ναι, δηλαδή, ξεκινήσω από εμάς πρώτα για να μην με πείτε μερόληπτο. Πέρσι με τον Ivic, εμένα δεν μου άρεσε αυτό που έγινε. Δηλαδή θεώρησε ότι ήταν ενάντια στο DNA της ομάδας μου το να παρατάνω να αγωνιστεύω. Εγώ όμως λέγαμε. Ήταν ο Κούπης ενός έτσουξε τότε. Ναι, εγώ παραδέχομαι ότι επειδή τον Πισινούλη μας πέσει, τον ευνόησε. Εν τέλει όχι, γιατί δεν βγήκαμε πρώτα στα playoff. Αλλά αν βγαίναμε, ο τίτλος στα playoff που θα παίρναμε θα ήταν κάλτικος. Για μένα. Χάρτινος. Γιατί χάρτινος είναι κάθε τίτλος ο οποίος δεν τον δικαιούσε στο χορτάρι επειδή έχει λιγότερους βαθμούς από κάποιον άλλον. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Το χορτάρι, τι να το, πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά, έχει λιγότερο βαθμό από τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Θα αμφισβητεί κανείς αυτό. Όχι, έτσι είναι. Στο χορτάρι, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει λιγότερο βαθμό από τον ΠΑΟΚ και με ένα μάτσο λιγότερο. Και με ένα μάτσο λιγότερο, Βαζινακό. Δεν έχω παίξει το μάτσο με τον Ολυμπιακό, ναι, το οποίο δεν σου λέω ότι θα το κέρδιζα, αλλά ήμουν φαβορή. Ναι, σωστό. Έτσι. Επομένως, εγώ δεν λέω, και εγώ το χάρτινο θα το πανηγύριζα, αλλά δεν θα έλεγα ότι δεν είναι χάρτινο. Αυτό με εξοργίζει στους έξιδες. Να το χαρείτε. Αλλά να παραδεχτείτε ότι είναι χάρτινο. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά. Το έχασες μέσα από τα χέρια. Σου λέει. Λέμε τώρα. Λέμε το συνέστημα του έξι. Το συνέστημα του έξι είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψευδέστηση αληθινού πρωταθλήματος για να μην έχει ηθικές τύψεις. Θέλει να έχει και το ηθικό πλεονέκτημα. Δεν θα το έχει. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Για μένα κάτι... πάντως επικοινωνιακά, αν γίνει ο τελικός κυπέλλου με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, θα παίξει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο επικοινωνιακά, ακόμα και για την κατάξυση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, όποιος πάρει το κύπελο, άμα το πάρει ΑΕΚ, θα σε πήρε παιδιά, σε κέρδισα και στον τελικό. Είμαι η καλύτερη ομάδα, πήρα τα τέρματα, το δικαιούμαι. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα σε πει, σου πήρα το κύπελο μέσα στο ΑΚΑ, ήμουνα η καλύτερη ομάδα. Έχει θα πάρει, ο θα πάρει επικοινωνιακά λοιπόν, για μένα και ακόμα και για το πρωτάθλημα μεγάλη αξία ο τελικός του κύπελου. Και ένα στεράκι για τον Brexit. Σωστό. Προσωπικά θεωρώ ότι το Brexit, εμένα ως πάθος με ωφελήσει και δεν θα με... βέβαια. Θα τα για ποιο λόγο. Αυτά, ναι. Γιατί ο Σαββίδης φέτος, πόσα έσοδα ρε παιδιά έχει την Ευρώπη. Μηδέν. Έκανε μεταγραφές τελευταία μέρα του Αυγούστου αφού αποκλείστηκε με ξοδεύοντας πόσα εκατομμύρια. Δεν τον νοιάζει. Έκανε ανακοίνωση της θύρας 4 με το ζόρι. Αυτοί που, Brexit, οπότε... αυτοί που νοιάζονται για το Brexit είναι οι τζαμπατζίδες που περιμένουν να πάρουν τα λεφτά της Ευρώπης. Ο Σαββίδης είχε αποδείξει ότι δεν είναι ένας τέτοιος πρόεδρος. Δεν θα υπάρξει Brexit, φίλε. Αυτά. Το κακό συζητάμε, δεν πρόκειται να υπάρξει. Κίτρινη κάρτα φάγαμε, όχι κόκκινη. Έτσι. Πάμε στο πρώτο. Πιο πολύ για να φοβηθούμε. Λέει εδώ ο Κλόπ, ο δικηγόρος, ότι κάτω τα χέρια από τη Σκίδρα. Είναι η πιο όμορφη πόλη, ρε. Εκθιάζουμε δίδυμο μπύλι, λέει, με 40. Γιατί είναι. Σε... Ναι, σωστά. Ειδικά ναι. Το προάστιο το Μαυροβούνι, το Μαυροβούνι Κλόπ, ξέρεις. Ναι, βέβαια. Το έτερον η μισή σου είναι από εκεί. Όλοι, όλοι οι Ευρωπαίοι εδώ στο Μαυροβούνι πάνε. Και στη Σκίδρα. Από εκεί είναι το έτερον του ίμιση, ρε, σου λέω. Από εκεί είναι. Ναι, γι' αυτό εκθιάζει. Μην μπαίνετε σε προσωπικά, ρε, παιδιά. Δεν πειράζει. Τον αλλού τα προσωπικά θες να τα λες, είναι μην είναι, τι ομάδα είσαι. Δηλαδή, ποιος είναι ο Κλόπ. Ποιος είναι ο Κλόπ. Ποιος είναι ο προπονητής της Λίβερπουλ. Καλημέρα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Κοκακόλας. Ωρε Φάνη, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, Φάνη. Γεια σου, κύριε Σαράντο. Γεια σου, Φάνη. Λοιπόν, σαν παουξής νιώθω... Καταρχήν είστε έξι στις γραμμές μαζί με τον Κοκακόλα. Όσοι είστε στις γραμμές και ακούτε την εκπομπή, από το τηλέφωνο θα μιλήσετε. Οι άλλοι μην καλείτε. Λέγε Κοκακόλα. Σαν παοξής νιώθω δικαιωμένος, βρωμάμαι χωριατήλα και απειρία. Σωστά ως εδώ. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν το λέμε και πολύ. Μπράβο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε 3 αυτογκόλ.
Ναι. Ο Παδός, παίκτες, Μίχελ Σαββίδης. Ναι. Είχαμε ένα φελό εκεί, πέταξε το χαρτάκι Ντεμεκ και καλά, ξέρεις, έτυχε. Θα θανάσει με τον προπονητή. Ναι. Είχαμε τους παίκτες που πήγανε στον Αστέρα και γίνανε ρόμπες. Ναι. Ναι. Και τρίτον, είχαμε τον Μίχελ το φελό μαζί με τον Σαββίδη, το οποίο τα δώσαν όλα μία και τα γκρεμίσανε. Σωστό. Από εκεί και πέρα φτάνει το κλάμα και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και δεν ξέρω τι. Εντάξει. Αυτοκτονίες έχουμε αυτοκτονίσει. Ναι. Μπράβο. Για μένα αυτά έτσι έχουν τα πράγματα. Το πολύ πολύ να έπαιρνες και το χ και πάλι κάτι γινότανε. Όχι κάτι γινότανε. Ναι. Εντάξει. Τώρα κάτσε και φάτα. Ναι. Σωστά. Έγινε ρε Φάνη. Αυτά. Τα λέμε. Εντάξει. Από μένα. Εντάξει. Έλα φίλε. Άδεια. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Είπαμε ναι. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Ναι. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Καλώς πέρα. Παοκτσής από Κατερίνη. Ωραίος. Που λες ραπ, εγώ δουλεύω σε μια καφετέρια. Μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη, ναι. Ωραία. Και τέλος πάντων έχουν πολλά λεφτά αυτοί που έχουν το μαγαζί και το κακό είναι ότι δεν ξέρουν από τη δουλειά καθόλου. Ναι. Είναι άσχητοι. Είναι άμπαλοι με τη δουλειά, όπως και ο Σαββίδης είναι άμπαλος με το ΠΑΟΚ, ας πούμε. Μάλιστα, ναι. Κάπως έτσι. Και αυτό φαίνεται και από αυτά που κάνουμε στο μαγαζί. Όταν δεν υπάρχει αφεντικό, ας πούμε, μέσα στο μαγαζί, κάποιος υπάλληλος παίρνει την εξουσία, την πρωτοβουλία. Ναι, καλά το λέει. Ναι, ναι, και έχουμε. Και έχει γίνει εκεί. Έχω και πολλές γυναίκες εκεί στη δουλειά. Κάτι τέτοιο με θυμίζει και ο ΠΑΟΚ που βλέπω, ας πούμε. Στο μαγαζί με τον ΠΑΟΚ. Ναι, το εντάξει. Μπράβο, μπράβο, Σαράντο, καλά το έκανε. Δεν υπάρχει υπεύθυνο στο μαγαζί, δηλαδή. Υπεύθυνο. Ναι. Ναι. Είναι ένα. Άκουσε τώρα τι κάνανε. Για να μην πληρώνουν αυτοί υπεύθυνο, αυτή είναι. Μεγάλο σόι, βάζουν έναν από το σόι, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι εκεί κάθεται τάχα μου και δεν κάνει τίποτα, παίζει στο κινητό. Mm. Και έχουμε θέματα να πούμε. Μα, και δεν πάει καλά το μάτι. Να πούμε, ναι. Το θέμα είναι δηλαδή, με βρήκαν εμένα καλό και με εκμεταλλεύονται, κατάλαβες τι έχω πάθει. Κάτι παρόμοιο δηλαδή είναι ο Σαββίδης με εσάς, τον βρήκαν και αυτόν καλό και τον δουλεύουν κάπως έτσι. Ακούω. Τέλος πάντων. Δεν ακούω. Κάπως έτσι, δηλαδή παραλύζει τον εαυτό σας με τον Σαββίδη, ότι τον βρήκατε αυτό. Όχι τον εαυτό μου, την επιχείρηση και με τον ΠΑΟΚ και το αφεντικό μου με τον Σαββίδη. Επειδή δεν ξέρει από μπάλα, ρε γάμο, τι να κάνουμε. Τώρα ας βάλει κάποιον που ξέρει, ας βάλει αυτούς που ξέρουν. Και αυτούς που έβαλε και αυτοί δεν ξέρουν. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή το αφεντικό μου και πόσα λεφτά σκάει στο μαγαζί και πάλι δεν γίνεται δουλειά. Φου, δεν έχουμε έναν υπεύθυνο εκεί να τα βάλει κάτω. Του πήγε μόνο με τα λεφτά και όχι ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, εννοείς αυτά. Κάπως έτσι, ναι. Δηλαδή ο Μελισανίδης που δεν έβαλε λεφτά, βλέπει το απέναντι μαγαζί που άνοιξε, δεν έβαλε λεφτά. Έβαλε όμως μέσα πράγματα. Εντάξει, ότι η ΑΕΚ έχει πιο πολλές μπαλαδόφατσες στο team της, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Ναι, ότι ναι, είναι στελεχωμένοι ναι. Με μπαλαδόφατσες, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι αποδεκτό, μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι. Όπως και να το. Για μένα, ποδοσφαιρικά και μέσα στο χορτάρι, πιστεύω ότι το άξιζε λίγο παραπάνω πάω, άσχετα τι γίνεται τώρα και τι δεν γίνεται. Φαίνεται το χάνει για φέτος. Τώρα θα δούμε εν εξέλιξη. Πλά εγώ τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω και στη δουλειά. Θα με διώξουν, δεν θα με διώξουν και όλοι οι ρουφιάνοι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Καλημέρα. το Κατέρι. Τέσσερις από το τέλος. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλησπέρα, Αφόμπλε, καλησπέρα και σε όλους. Καλώς σας. Γεια σας. Επειδή μας έχουν πρίξει οι Αργιανοί σήμερα, στη δικιά τους ομάδα, ο μεγαλομέτωχος τους ξέρουν τι γίνεται στο μεγαλομέτωχό τους. Να απαντήσουν οι Αργιανοί. Επειδή μας έχουν πρίξει τον Σαββίδη. Ποιος. Ξέρουν, υπάρχει κάτι εκεί πέρα να ξέρει. Ποιοι να ξέρουμε, να πρίξαν, ποιοι, καταρχήν ποιος αναφέρθηκε για το Σαββίδη που λες. Ποιος Αργιανός αναφέρθηκε να πει κάτι για το Σαββίδη. Με κάνεις τώρα. Ναι, τι είπανε για το Σαββίδη. Ποιος δεν έχουμε πει, δεν ασχολείται ρε παιδιά. Ποιοι ασχολούνται ρε φίλε, τι είπανε δηλαδή, τι είπανε. Είπαν ότι ο Σαββίδης δεν ρίχνει λεφτά στην ομάδα του. Όχι. Μα δεν μιλάω για λεφτά τώρα. Μην με πας άλλο. Ναι, για αυτό που έγινε με τον Σαββίδη τέλος πάντων. Για το δικό σου μεγαλομέτωχο έχετε ενημέρωση. Ή τα κρύβετε. Δεν απαξιώσατε. Το ότι έχει φάει 5 χρόνια με αναστολή.
Τώρα τελευταία το ξέρετε. Το λέτε, είπατε πουθενά. Αυτό είναι δουλειά των ρεπόρτερ της ομάδας μου, δεν είναι δουλειά δική μου. Τι? Το ρεπορτάζ για να βγει αν κάποιος παράγοντας είναι υπόδικος ή οτιδήποτε. Είναι δουλειά των ρεπόρτερ να τα αναβούν στο πώς. Είναι δουλειά δική μου. Είναι δουλειά δικιά σου, φίλε μου. Το τι κάνει ο Σαββίδης. Και αυτό είναι δουλειά των ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι δικιά σου δουλειά το τι έκανε ο Σαββίδης. Ναι, φίλε, είμαστε εδώ πέρα. Κρίνουμε κάποια πράγματα. Πες μου πού, για αυτά που έχουν υποθεί για το Σαββίδη. Για όλα αυτά που λες για το Σαββίδη, είναι υπεύθυνοι να τα πούνε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, καθυστερημένος είσαι, τι είπα. Πες κάτι το οποίο υπόθηκε και είναι μεπτό για το Σαββίδη. Να σου πω. Οκ, ρε παιδί μου, έχεις δίκιο. Κάτι είπανε, ναι. Και οποιοδήποτε προηγούμενο, δεν λέω μόνο για ρε φίλε, να μάθουμε. Τι είπανε δηλαδή. Τι είπανε για το Σαββίδη. Ναι, κάτι κακό που άκουσες. Τι είπανε. Σήμερα, κάτσε ρε, τι είπανε ρε φίλε. Ο προηγούμενος ο ΑΕΞΙΣ είπε ότι ο Σαββίδης. Μα είπε η Αργιανή, εμεί η Αργιανή. Είδε ο προηγούμενος ο ΑΕΞΙΣ. Σε σύγχυση, στάσου. Σε σύγχυση, η Αργιανή. Και πριν τρεις ακροατές, ο Αργιανός για τον Σαββίδη έλεγε. Τι είπε. Μα τι είπε. Ότι είναι υπέρ για τιμωρία, την πήγε πιστολέρο και δεν συμμαζεύεται. Αυτά δεν λέτε εδώ και 10 μέρες. Τώρα γενικεύεις κάποια πράγματα, δεν λες εδώ τώρα σήμερα. Στάσου, ρε, δεν τα γενικεύω. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, φίλε. Σε σύγχυση. Θέλω να πω ότι ασχολείστε μόνο με Σαββίδη και ΠΑΟΚ, οι Αργιανοί, και δεν ασχολείστε με την ομάδα. Έλα να σου πω εγώ. Γενικόλογα να μην λες. Είσαι σε σύγχυση. Μια πόλη είναι μια ομάδα, για μια πόλη μιλάμε. Για μια ομάδα μιλάμε. Δεν μιλάμε για άλλη ομάδα εδώ. Α, δεν μιλάμε για τις ομάδες. Όχι, αφού είναι FM ΠΑΟΚ εδώ. Γιατί δεν είναι θέμα ότι ο Καρυπίδης φάγει 5 λεπτά. Ποιος ασχολείται με τον Άρη το λιμό τώρα. Καλώς, εντάξει, αφού είναι ανύπαρξη, εντάξει, καλώς. Και κάτι άλλο τελευταίο. Ικανοποιήθηκε ο φίλος. Πάμε, αφού τον ικανοποιήσαμε. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Ικανοποιήθηκε, αυτό ήταν. Άντε, τον ικανοποίησες τον φίλο, εντάξει. Ρε φίλε, σε βρήκε στο κουμπί του τελικά. Ασχολείσαι με τον Άρη, ρε φίλε τώρα. Που θα πάει να παίξει με τη Μεντ Μπάσκετ, να πούμε. Φυσικά με το Σαββίδη θα ασχοληθεί. Τι ασχοληθεί με το Μεν Τυρακλής. Με το ένα, έρχεται κάτω. Έλα, καλημέρα. Έρχεται. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική παράξενη πόλη. Γκρινιάριδες, παραπονιάριδες. Καλημέρα στο Βασιλάκι. Καλημέρα στον κύριο Σαράντο. Καλημέρα στον Γιάννη Γιλίτη. Πού είμαστε στον Κουκλουτζά, συγκινήθηκα κύριε Σαράντο. Ναι. Κύριε Σαράντο, συγκινήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν η γιορτή του Μακεδονικού Νέα Πόλεως και είδα κάτι φωτογραφίες στο Μέτρο Σπορ που γράφανε ότι οι παλαιοί μαχηλαίοι, οι παλαιές δόξες δώσανε το παρόν με την παρουσία τους. Ναι, ναι. Είδα το Σάκη του Γαλιμάνη, ναι, είδα το Βριζαμάνη του Λέτσκα σε φωτογραφίες. Και από δίπλα είχε μια άλλη φωτογραφία που ήταν κάποιοι παράγοντες καλεσμένοι και πρόεδροι από ερασιτεχνικά σωματεία που έγραφε «Μας τιμήσανε με την παρουσία τους». Και ξέρετε τι έκανα κύριε Κώστα μου, όχι, κύριε Ραπτόπουλε μου. Πέστε μου. Μακεδονικός αγροτικός αστέρας το έπαιξα στάνταρ διπλό, Κωστάκι μου. Έλα. Πες μου πού να σας στείλω ένα κιλό, κιλό τρίγωνα πανοράματος. Ας είναι καλά έτσι, δηλαδή. Ας είναι καλά κάνετε, το μέτρο σπορ. Σαράντο τέτοια κάνετε. Όχι έτσι έμαθα. Δηλαδή συγκινήθηκα Κωστάκι μου και δεν είναι αυτό που συγκινήθηκα. Ένα λεπτό. Ότι πήγαν μπράβοι στο Λαγκαδά, κακό του κεφαλιού τους. Φάτω 3-1. Εγώ έτσι δεν είναι 40. Αυτό θέλω να σα πει. Δεν κατάλαβε. Και που λες Κωστάκι μου, ναι. Άκουσα πριν που σε έστειλε ο κύριος Βριζαμάνης ένα SMS. Ρε σε μέ. Τι θυμήθηκα. Κάτι σου έστειλε ένα μήνυμα. Ξέρεις τι θυμήθηκα. 40 χαιρετίσματα είστε. Ναι, ξέρεις τι θυμήθηκα, ρε Κωστάκι μου. Για πες. Τον κ. Μιχάλη τον Μπέλη με το Λάκι τον πρόεδρο στον Αγροτικό Αστέρα που τον είχαν στον πάγκο. Και έλεγε στον κ. Μιχάλη, μα εγώ πότε θα παίξω, μα και τον έλεγε ο κ. Μιχάλης, βρε αγόρι μου, δεν βλέπεις ότι ο Γούσγιος είναι μια ομάδα μόνος του, πού να τον βγάλω για να σε βάλω. Αναπληρωματικός του Γούσκιου και του Τσαντεκίδη ήταν Κωστάκη. Ποιος? Ο Βριτζαμάνης Κωστάκη μου. Μετά έπαιξε καλή μπάλα ο Θωμάς, έπαιξε καλή μπάλα. Μικρός ήταν τότε, ρε. Αναπληρωματικός ήταν. Εδώ έπαιζαν άλλοι. Πρωτοσκόρα από εξτρέμ, δεν ήτανε. Τεγιαρίδης και δύο. Και τρία. Γράψε λίγο, Κωστάκι μου, σε παρακαλώ, για το φίλο σου, το γιατρό, το Σπύρο, το Παναθηναϊκό. Ναι. Την επόμενη φορά που θα το φέρεις στο στούντιο, θέλω να βγάλεις σε συνομιλία τον κύριο Μπόλκα, το φίλο σου που έπαιζε στην ΑΠΕΛ Αγκαδά τότε. Ναι. Επί εποχής με Βασιλάκη, Βαμβακίδη και Λίμο. Ναι. Να του πούνε λίγο εκείνο εκεί το μάτι στο κύπελο για πόσα χρόνια ο καπετάνιος
επειδή ήταν μεγάλο καρδός, τους έκανε δώρο τα ρούχα. Με για εκείνο το μάτι του Κυπέλλου. Κάνεις τώρα, πες μας για τον εργοδότη σου. Πώς είναι η υγεία του, τι κάνεις. Είναι υπέροχος, είναι ένας υπέροχος παππούς που έγινε τις τελευταίες ημέρες. Χαίρεται το καινούριο μέλος της οικογένειας του, κύριε Σαράντο. Ναι. Μου έκανε και αύξηση. Μπράβο. Μου έδωσε κάτι της παραπάνω. Και ξέρετε τι με είπε, Κωστάκη μου, κύριος Σάββας. Τι είπε? Γιατί σε αυτή την πόλη δεν έχετε ούτε νερό, κύριε Κώστα μου. Γιατί σας κόψαν το νερό, κύριε Κώστα μου. Κοίταξε, πάντως, για εξηγήστε μου αυτό. Αν ξεμείνεις από δουλειά, εδώ είμαστε. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό, κύριε Κώστα μου. Τι να κάνω. Γιατί σας κλέψανε το double. Double, ναι. Σας το κλέψανε. Από πού το κλέψανε, ρε Κωστάκη μου, για πες μου λίγο. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Α, και κάτι ακόμα και να κλείσω με αυτό. Ναι. Τη θυμάσαι την υπόθεση του ποδοσφαιριστή της Καλαμαριάς του Βάλνερ? Ναι, τη θυμάμαι. Πες μου τι ομάδα ήταν ο ατζέντης του, ρε Κωστάκη μου. Τι ήταν, δεν θυμάμαι. Ολυμπιακός. Παοξής, ρε Κώστα μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Ποιον είχε ατζέντη? Παοξής, ρε Κωστάκη μου. Ποιον είχε ατζέντη? Ένα Θεσσαλονικιό Παοξή είχε, ρε Κωστάκη μου. Μόνο το μικρό όνομα θα σου πω, Κυριάκος. Κυριάκος. Τι να σου πω άλλο. Άντε ρώτα και το φίλο σου του Γκούγια που είχε ένα παίκτη τότε στην Παναχαϊκή, ρε φίλε μου. Φύγε. Την καληνύχτα μου, ρε Βασίλη. Στο μακρινό Μπιλμπάο, ρε. Στο μακρινό Κουκουρούτσα. Μακάρι να γίνει ο τελικός στην Αθήνα, λέει ο 642. Τρεις και ο Κούκας. Δεν θα γίνει με κόσμο, ρε φίλο, τελικός. Κύριε του Πάο Κλειό 440, μάθετε τι σημαίνει η λέξη αυτοκριτική. Αυτόν τον εγκληματία που ονομάζεται Μίχελ και συνεχίζει να τον κρατά για να τον πληρώνει ακόμα ο Σαββίδης, δεν πρέπει να του δώσει άμεσα τα παπούτσια στο χέρι. Προτρέπει το 440. Πάμε στους δύο τελευταίους για σήμερα. Καλημέρα. 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 Γιώργος από Αθήνα. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα και στο Χατζινάκο, καλημέρα και στον κύριο Σαράντο. Γεια σας, καλημέρα. ΑΕΚΤΖΙΣ είμαι εγώ. Πω, ΑΕΚΤΖΙΣ, ένα κάρο. Δύο ερωτήματα. Ναι. Σ' ακούνε πάρα πολλοί ΑΕΚΤΖΙΣ στην Αθήνα και έτσι γουστάρουν κιόλας. Πω, Σαράντο. Μα σ' ακούνε πολλοί ΑΕΚΤΖΙΣ. Σ' ακούνε, Σαράντο, εσένα, λέγε. Εσένα ακούνε, εσύ είσαι το είδωλο. Αν ο Μελισανίδης παίρνει πρωτάθλημα φέτος, του χρόνου και του παραχρόνου, με λεφτά Champions League, με γήπεδο που φτιάχνει, με άκρες σε ομάδες και στην ΕΠΟ που θα είναι διπλάσες και τριπλάσες του χρόνου με αύξηση budget, τι θα πάρει? Αύξηση budget. Άμα δεις και τα τηλεοπτικά έσοδα και τις χορηγίες και από το γήπεδο και άμα βγει και ΑΕΚ Champions League, τα έσοδα της ΑΕΚ εκτοξεύονται. Champions League πρέπει να παίξει προκριματικά, φίλε. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω όμως. Απλά ότι... επειδή υπάρχει αυτή η ευνοϊκή τέτοια των πρωταθλητών. Μπράβο, ναι. Εκεί ναι. Υπάρχει πλεονέκτημα, ναι. Λόγω ότι υπάρχει η εύνοια στους πρωταθλητές, έτσι. Ναι. Έτσι θα πας με πλεονέκτημα, δηλαδή. Ναι. Έτσι είναι. Και ακούγεται ότι το καλοκαίρι η ΑΕΚ θα έχει ένα budget πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα τελευταία. Αυτό έλειπε να μην δεν έχει, ρε φίλε. Με λεφτά που UEFA, μόνο 10 χαρτιά πήρε από το UEFA φέτος. Το market pool ειδικά, που δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι. Και ειδικά του χρόνου το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε, θα είναι έτοιμο και το νέο γήπεδο. Και θα μπουν και άλλοι χορηγοί. Οπότε θέλω να πω, και επίσης κάτι άλλο που αρέσει στο Ραπτόπουλο τα περίεργα. Θα έχει ακούσει ότι του χρόνου η ΑΕΚ γιγαντώνεται και εξαγωνιστικά πολύ περισσότερο μεταξύ μας. Πώς στηρίζεται αυτό δηλαδή? Εξαγωνιστικά. Ακούγεται και πολλές ομάδες που ήταν σε παλιά άρματα τώρα θα μπουν σε καινούρια. Ο Άρης Φερρυπίν. Για τον Άρη δεν ξέρω, ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα, δεν ξέρω, αλλά έχει ακουστεί. Ο Άρης θα πρέπει να κάνει δύο τινά. Ή να βρει μεγαλομέτωχο. Να βρει μεγαλομέτωχο. Ή να πάει σε. Να βρει μεγαλομέτωχο. Να βρει μεγαλομέτωχο. Σε καμία αγκαλιά. Σε καμία αγκαλιά. Δεν θέλουμε σε καμία αγκαλιά. Δεν θες αγκαλιά. Το δεύτερο είναι για τον Χατζινάκο που ξέρει μπάσκετ. Πώς βλέπει τη γιγάντωση τη ΑΕΚ και στο μπάσκετ. Θα έχει διάρκεια. Στο μπάσκετ φέτος η ΑΕΚ είναι άξια συγχαρητηρίων. Το πιο παλικαρίσιο κύπελο που θα μπορούσε να πάρει, αποκλείοντας Παναθηναϊκό ημιτελικό και Ολυμπιακό στον τελικό. Πολύ παλικαρίσιο κύπελο. Και εγώ πραγματικά εύχομαι ολόψυχα να πάει πολύ καλά και στο Final Four, να περάσει στο Champions League και να έχει εκεί μια διάκριση. Όπου υπάρχει μια υγεία και υπάρχουν επενδύσεις και υπάρχει κόσμο, στο μπάσκετ είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε. Βαρεθήκαμε και το μονοπόλιο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Μακάρι να μπορέσει και η ΑΕΚ να τυχωθεί. Και κάποια στιγμή να έρθει κάποιο επενδυτή. Και να έχουμε και τα ίδια στον Άρη, γιατί ιστορικά ο Άρης μόνο αυτό αξίζει. Μακάρι. Τα φιλιά μας από Γλυφάδα, μια χώρα, μια ομάδα, μόνο ΑΕΚ. Μια χώρα, μια ομάδα. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Καρδάσια, χάσαμε. Όνειρο ήταν και το χάσω, τελείωσε. Όνειρο ήταν και πάει. Σαράντο μου τι κάνεις.
Καλά, καλά. Αχμιότατο, αχμιότατο. Βασιλάκι. Γεια σου, Τσένα. Α, Βασίλη. Απόψε ένα 40 σου είπε κομμουνιστή, ε. Που την έπεισε ο κομμουνιστή από εδώ, ναι. Δεν μάθηνε να μιλήσει. Ο Βασίλη δεξιό. Εγώ Πασόκ, εσύ τι είσαι, Βόβη. Κοίταξε, εγώ δεν πάω πολύ στα εξτρέμ. Την πεπατήρια. Αυτό που λέει. Δεν μιλάς. Να σου πω, να σου πω κάτι. Ένας κεντρών σε κόβω. Να μιλήσω. Το μικρό όνομα σας, το μικρό σας όνομα. Δημήτρη. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, κάποτε ψήφισα και εγώ, ήμουν στο 44%. Αλλά ο πρωθυπουργός μας έτρεχε το ποδήλατο με 90 χιλιόμετρα, βγήκε η αλυσίδα και πήγε να τη βάλει με το χέρι και έκοψε το δάκτυλο, να πω. Καλά, στο 48,5 πού ήσουν. Στο 48,5. Μπορεί να ήμουν και εκεί, αλλά απογοητεύτηκα και έφυγα. Αλλά όχι, γιατί μπορεί, δεν ξέρω να το πεις. Απογοητεύτηκες πότε, μετά το 90 κάτι απογοητεύτηκες. Ναι, απογοητεύτηκα μετά. Ναι, τη χρυσή εποχή ποιος απογοητεύτηκε. Όταν έβαλε την αλυσίδα με 90 χιλιόμετρα με τον δάκτυλο και το έκοψε, απογοητεύτηκα. Αχ, την αλυσίδα τώρα και το σημείτη. Αχ, την αλυσίδα το 48,5. Εντάξει, κάπου κοντά είμαστε. Πού θα πάμε, τι θα πάμε με το Αστόπουλο. Εγώ δεν έχω αρχό, ποιος θα δώσει. Δεν τα δίνει κανείς, οπότε δεν είμαι με κανένα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Αν δεν προκριθούν, επίσης η ΑΕΚ τώρα που θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν προκριθεί στους ομίλους, τι παίρνει από χρηματικό. Δεν τα ξέρω αυτά. Θα πάει μάλλον μετά απευθείας στους ομίλους του UEFA. Στο UEFA. Θα πάει στο πούμε. Εκεί το ξέρω, λέει εδώ τι θα πάει. Ψιλοπράγματα. Εκεί όπως λες ψιλοπράγματα είναι. Θα πάρει όμως. Θα πάρει, μα και ο Πάου δεν πήρε. Προπέρυσι πότε ήταν. Έπαιρνε ψιλοπράγματα και ο Πάου κάπαιρνε όμως. Τα έπαιρνε 7, 8, 9, 8. Ναι, τα έπαιρνε. 10, 9 έπαιρνε. Για δεύτερη θέση τι βλέπεις. Δεν με νοιάζει. Πάντως να σου πω κάτι για τους αεξίδες. Εδώ θα σε πει ο Μελισανίδης, τζάμπα ρε παιδιά, πήρα το πρωτάθλημα. Γιατί να έχετε απαιτήσεις του χρόνου και για μεγάλα μπάτζετ και για μεταγραφές. Αφού τζάμπα ιστορία πήρα το πρωτάθλημα, θα σε πει του χρόνου. Κοίταξε, εδώ που τα λέμε. Ποιος θα απαιτήσει τις μεγάλες μεταγραφές. Από όλους τους πρόεδρους, ο μόνος που ξέρει την μπάλα. Και μου λοχτός. Μα αυτό ήταν ναι. Το. Λοχτός. Μουλοχτός, ναι. Και επικοινωνιακά εξαφανισμένος. Ούτε δήλωση εγώ δεν άκουσα. Άφησε να φαμωθεί ο Πάχος τον Ολυμπιακό, κάθισε στην απέξω επικοινωνιακά. Και λάθος είναι. Να πας με τον Γιώργο τον Σαββίδη και τον, πώς το λένε, τον Κυριάκο Κυριάκο. Και η ΑΕΚ μουλοχτά, ύπουλα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα καραγκιοσλίκια, η ΑΕΚ και οι ίδιες τις πατρίδες και οι χαμένα χώματα και Παναγία Σουμέλα και κοινή αυτό, σας τα έλεγα και λέγατε. Θα πάρουμε την ΕΠΟ παρέα. Πάρτε τα αυτά που παρέα τώρα. Πιάνε τα παρέα, ρε ανόητη. Ραστόπουλε, μην κάνεις. Ανόητη, την ΕΠΟ παρέα θα πάρετε. Μην κάνεις κουλουτούμπες. Κουλουτούμπα. Όταν σε ρώτησα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Σαββίδης. Όχι ο ΠΑΟΚ. Ήξερα ότι, ήξερα ότι φορούσατε λουστρίνια με λευκή κάλτσα. Αλλά είχα πληροφορηθεί ότι τα κάκαδα τα βγάζατε με χαρτομάντιλα Μάνιξ. Δεν τα πέρα, μην τα αλλάζει. Τα πετάγατε στις κολόνες της Δέιρη, τι να σε κάνω, ρε. Όλο το κόλπο ήταν, θυμάσαι, το Βαταράτσι το έτσι στη Γερμανία. Αχ, τι να σε κάνω. Τον εκνεύρισε και στο τέλος του έδωσε μια βουλιά ο Ζιντάν και έξω τον πέταξαν. Μάρκος Ματερατσίδης. Έτσι μας κάνανε και εμάς. Ματερατσίδης. Κατάλαβες. Μα στήσαν την παγίδα, μα εκνεύρισαν και τελείωσε το παιχνίδι. Χωριάταρε. Χωριάταρε, ναι. Λέει ό,τι θέλει τώρα. Τι να πω. Πάμε στο χωριό του, έχει καμιά καλή ταβέρνα προ τα εκεί. Αυτό έχει να χτίσει την κολυστερή μου, εσύ. Δεν πειράζει. Τι ταβέρνα να έχει, μετά ούτε ένα ταβέρνα να έχει. Δεν έχει ταβέρνα. Ταβέρνα να έχει. Ένα ναυτάδικο έχει 60 χρόνια ο θείο Ευκλήδη εκεί πέρα. Πώς λέγεται το χωριό, Ούτσενα, ρε, Κομνινά. Δεν μπορεί να λέγεται. Κομνινά, Ούτσενα. Όλα τα χωριά έχουν δύο ονόματα. Άντε, πες του το να καταλάβει. Κατάλαβε εδώ. Σαν πλάτανος. Κατάλαβε. Γιατί είναι χωριά της Μακεδονίας. Ναι. Ήταν κάποιοι καταστητέ που είχαν άλλα ονόματα βάλει. Ναι. Αλλά κρατήσαμε τα καλά ονόματα και τα άλλα τα αφήσαμε. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, κατάλαβε. Τέλος πάντων. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Το θέμα είναι τώρα του χρόνου. Δεν μου λες κάτι, είπες προηγουμένως. Ο τελικός θα γίνει χωρίς φιλάθλους.
Έτσι με είπανε κάποιοι Αθηναίοι. Ρώτησα εγώ στην Αθήνα. Εγώ πριν 3 μήνες δεν σου είπα. Αν περάσει, συγγνώμη παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Γιατί θα γίνει του. Για να μην έχουμε θύματα. Κάτσε, κάτσε. Μας υποτιμήσατε φέτο πολύ. Γιατί δεν έγινε το παιχνίδι της Εθνικής του Τούμπα. Για να μην παίζει το ξύλο της αρκούδα. Είναι τα πνεύματα ακόμα εξημένα, κύριε. Εδώ δικαιώμα. Όχι, 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 συγγνώμη. Πού δώσαν δικαίωμα στα δύο ντέρμπι οι φύλακοι. Δεν δώσανε. Εντάξει, αλλά μετά τα τεκτενόμενα θα δίνανε τώρα. Πρέπει... Ποιος το λέει. Μέχρι τώρα δεν δώσανε. Αυτά γινόταν. Θα δίνανε. Ότι καλά κάνανε και δεν έγινε γη. Αυτό θα γινόταν επεισόδια. Τέλος! Αυτό μας υποτιμάει σαν πω. Δεν θα γίνει με κόσμο. Έτσι τώρα, μπορεί να σε ακούσω και στο 93,9 εσένα καθοδόν. Βγαίνεις και εκεί, σε ακούω. Στο Αθηναϊκό ρε αθλητικό ραδιόφωνο. Τι κάνεις ρε διαφήμιση στα κολλά. Όχι, στο Νέβο. Στο κρατικό, γιατί δεν το λες. Βγαίνει ο Ούτσαρας εκεί. Φύγε ρε, πάει. Λοιπόν, καλό βράδυ παιδιά, να είστε καλά. Ναι. Κάποια μέρα δεν θα είμαστε καλά. Σαράντο λέγε. Τι να πω, δεν ξέρω. Αρέσαμε στους ακροατές μας, δεν ξέρω. Είσαι κενάρκησος. Αρέσαμε, δεν αρέσαμε. Ναι. Ναι. Κύριε Παντελής. Κύριε Παντελής. Έτσι λες, μαλακίες, αλλά δεν ασπάθω. Πάμε. Καλό βράδυ. 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 Καλό βράδυ.